Όπω τι γίνεται απόψε εδώ μαζί. Τι γίνεται, παιδιά. Κοιτάξτε πώς κάναμε αλλαγές σκηνικών για να έχουμε αυτούς τους τρεις ανθρώπους, οι οποίοι λέγαμε στην αρχή και με όργανα. Αλλά αν είχαμε κάνει κάτι τέτοιο, λέγαμε Μίστερ Νίκο, Μίστερ Γιάννη, Αντώνη, παιδιά, τι κάνετε. Πώς είστε, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ που ήρθατε. Αργήσαμε κάνα 5 λεπτό 10, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Είναι τα πράγματα, παιδιά, απόψε λίγο πιο ιδιαίτερα σαν τα που ετοιμάσαμε. Και Σλίδερουν. Σλίδερουν. Το οποίο σου ζήτησα σε ένα ακόμη και στο μήνυμα, δώσουμε ένα ύφος, τι εννοεί. Ναι. Και δεν μου το εξηγούσες καλά. Ναι, εγώ το κατάλαβα εγώ καλά. Κοιτάξτε, είναι κάτι, πώς το πας. Ήμουν σε μια διαδικασία που έψαχνα διάφορες περίεργες λέξεις και άγνωστες και διάλεκτους ιδιαίτερους. Και αυτή η λέξη πηγάζει από, από την αγγλική διάλεκτο 200 ετών τουλάχιστον λέξη, που έχει να κάνει με τον άνθρωπο ο οποίος είναι άτονος ή τα κάνει όλα σε μια αδρανή έτσι κατάσταση ή τα κάνει όλα πάρα πολύ αργά. Έτσι, και ενώ εσείς... αργόστροφος, ο άτονος ή αυτός που κάνει πράγματα σε πολύ αργούς ρυθμούς. Δεν μου λες, καλά, τι δουλειά έχετε εσείς που είστε και τις ξηράφιατε και αυτά τα μυαλά. Είναι λίγο το... μας αρέσει να προκαλούμε λίγο με τις λέξεις. Να πάει έτσι, κόντρα ζωντή είμαστε. Ακριβώς. Λοιπόν, παιδιά, όπως βλέπετε εσείς εκ δεξιών, προσέξτε, όπως βλέπετε εσείς εκ δεξιών εσάς, αριστερά εμένα, ο Αντώνης είναι στην άκρη που δείχνω το αυτό. Έτσι, δίπλα μου είναι ο Γιάννης και από εδώ δεξιά είναι ο Νίκος. Τα οποία ας πούμε και τα ονόματα Νίκος Μαρίνος, Γιάννης Καλαμάτας και Αντώνης Καναράς. Παιδιά, θέλουμε λίγο βοήθεια σε αυτά. Τα ονόματα είναι λογικό. Θα το κάνουμε... Μίσκο Ινάκη. Ωραία. Για να μην μας πει διαβαλάκι στην μέση. Θέλω, παρακαλώ, μου κάνετε μια χάρη σήμερα. Θέλω, παιδιά, να είναι κεφαλαία τα γράμματα, γιατί χαμός τώρα το διαδίκτυο άρχισα να το τσάπ. Κάντε μου τη χάρη. Ρωτάτε ό,τι γουστάρετε στα παιδιά, αλλά πάνω απ' όλα. Μου γράφετε κεφαλαία, μας βοηθήσετε λίγο στο διάβασμα που είναι πολύ μακριά. Είναι πάρα πολύ μακριά, παιδιά. Και εγώ έχουμε τον πρώτο φίλο μας που λέει τρα. Λοιπόν, ο πρώτος φίλος μας είναι ο Τάσος Καλ και λέει Σλίδεραμ Τάσος Καλ. Αυτός πρέπει να είναι ο ξαδερφός μου, παιδιά. Χαιρετισμούς στον ξαδερφό. Πολύ ωραίο. Και έχουμε μετά τον Γιώργο την Ξάνθη. Γιώργο μου λέει καλησπέρα σε όλους την παρέα. Γεια σου φίλε Ηλία. Γεια σου Γιώργο μου. Από Ξάνθη. Και μετά πάμε Τρανέλληνας. Θεσσαλονίκη. Ο φίλος μας ο Βασίλης και λέει γεια σου Ηλία. Γεια σου Δημήτρα. Γεια σε όλη την παρέα. Και μετά πάμε στον Μαμάν. Μαμάν. My man. Μαμάν βλέπω. Μαμάν. Α, Μαμάν. Όχι, λέει... My man. Και βλέπω ένα χάχα, τι είναι. Λέει χαχαχά. Πολύ καλά. Τι λες ρε Μαρίνο, μας μπέρδεψες. Μάλλον πρέπει να μπερδεύτηκε με από πού πηγάζει η λέξη Σλίδερα. Ωραία. Αγαπητέ μου, έχω την εντύπωση ότι ανεβαίνει η εκπομπή μετά από μία μέρα, σωστά. Ναι, θα μπορέσει το παιδί να δει ξανά πάλι την επεξήγηση. Σωστό. Λοιπόν, και πάμε μετά, έχουμε τον Αντί. Ανθρώπινος γύρος. Ανθρώπινος φοβερή. Φοβερή. Παρέα Σουηδία. Απόψε καλησπέρα. Καλώς τον Αντώνη. Ανθρώπινος τίτλο. Ανθρώπινος γύρος. Ανθρώπινος γύρος. Θα δείτε σήμερα περίεργα ονόματα. Από σουβλάκι, σαν ανθρώπινο. Βλέπω λίγο πιο πάνω έχει στείλει και ένα άλλο παιδί, ο Φρανκ Ντόπλερ. Δεν έχει ξεκινήσει η εκπομπή, έλεγε, αλλά δεν έχει ξεκινήσει καλά. Και μετά πάμε στον. Μετά τον ανθρώπινο γύρο έχουμε τον Μάκη. Ποιοι είναι αυτοί οι Ηλία. Ωραία. Μάκη μου, κάνε μου τη χάρη και γράψε μου κεφαλαία. Παιδιά μας βοηθείτε πάρα πολύ μακριά. Αλλά έχουν μάτι Γερακιού και τρεις τους και διαβάζουν. Αλλιώς είναι πάρα πολύ μακριά, παιδιά. Ναι. Τα λατινικά αφήστε τα και αφήστε και τα μικρά. Γράψτε κεφαλαία όπως Τρανέλληνας πηγή. Λοιπόν, είπαμε, είναι ένα συγκρότημα, παιδιά, το οποίο θα δούμε τώρα δουλειά τους, θα πούμε κουβέντες, θα ακούω τη φιλοσοφία τους, θα ακούσω μια μουσική την οποία εγώ μιλώ πιο κλασικούρα, τα παιδιά είναι προχωρημένα και θα μου εξηγούν και λίγο έτσι. Πώς αυτό το άγγιγμα προς τον κόσμο, προς την νεολαία, προς τα που απευθύνονται, πώς είναι τα πράγματα. Θα ακούσετε το ύφος και να πάμε στον εντεροδιάλυτος. Ωραία. Ηλία, σε στριμώξανε. Καλά. Μια χαρά. Και έχουμε το Μαμάν. Ναι, έχουμε... Μαρίνο. Μην κοιτάς έτσι την κάμερα. Πώς θα την κοιτάς. Πρέπει να διαβάσει γιατί δεν φτάνει. Πρέπει να διαβάσει τα μηνύματα γιατί δεν φτάνει. Μας υπνοτίζεις. Λέω για το ακόμα. Έχω ειδικό χάρισμα. Λίγο. Λοιπόν, και πάμε στον. Θέλουμε βίντεο. Με μπάμπι. Με. Με μπάμπι. Μάλλον εννοεί ένα βίντεο κλιπ το οποίο
ένα παλικάρι, ένας φίλος, πρωταγωνίστησε σε ένα συγκεκριμένο μας κομμάτι που λέγεται Μπάμπης και είναι και περίφημος βιολιστής, εξαιρετικό παλικάρι και πολύ καλός μουσικός. Αυτό όμως δεν έχουμε λοιπόν σήμερα. Έχει και σενάριο, έχει και κόνσεπτ αυτό το συγκεκριμένο κλιπ. Πολύ ωραία. Και θέλουμε πραγματικά στο τέλος του κλιπ να μας πείτε και την δική σας εξήγηση. Τι αντιληφθήκατε από το συγκεκριμένο ύφος. Πολύ ωραία. Παιδιά, ακούστε με τώρα τι κάνουμε απλά έτσι ωραία. Έχουμε λοιπόν, όπως έχω πει τα ονόματα, γράφτε ό,τι θέλετε, τα έχω πει τα επίθετα, το είπαμε. Εγώ να μιλάω πάντα ελληνικό όπως θα μιλάνε και τα παιδιά. Έχουμε τον Νίκο λοιπόν, ο Γιάννης και ο Αντώνης. Και πριν πάμε στο πρώτο τραγούδι, να τους δω λίγο, κάτι γράφει ο Μάριος Δηλωτή. Και ο Γιάννης γράφεται πάντα πάντως κεφαλαία, μας βοηθάτε παιδιά. Να πάμε λίγο σε, λίγο, Αντώνη, να έρθω λίγο από ξένα από αριστερά και να πούμε. Πόσο καιρό είστε αυτό έχετε, είστε μαζί εσείς οι τρεις στο συγκρότημα αυτό? Είμαστε από τα τέλη του 2015, νομίζω Νοέμβριο, τα λέω καλά. Τώρα δηλαδή, φέτος. Ναι, είμαστε νεοσύστατοι πάντα. Με τον Νίκο γνωριζόμαστε από πιο πριν, από αρχές του 2015. Με κάλεσε το καλοκαίρι να συνεργαστούμε μαζί σε μια άλλη μπάντα που παίζουμε ένα τύπου grunge rock. Καμία σχέση με αυτό που παίζουμε τώρα με σπίδερα. Δέχτηκα και γνωριστήκαμε και με κάλεσε να συμμετάσχω στο προσωπικό του project που ήταν το Σλίτερα. Και δέχτηκα, ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Μπράβο. Και από πρώτη γίναμε ομάδα. Και από τότε, ναι, από project γίναμε ομάδα. Να σου πω τώρα τον Ικιάκο, από τους τρεις τώρα εσύ παίζεις τι και τι. Εγώ παίζω τύμπανα. Τύμπανα. Πάμε στο Μίστερ Γιάννη δίπλα. Γιάννη. Εσύ να πεις μετά και κάτι πληροφορίες για διατροφή, για γυμναστική. Εντάξει, να φέρουμε κουβεντούρα μετά, θα πούμε και θα πούμε και αυτό το θέμα. Πες μου τώρα, εσύ στην παρέα της κάπου εκεί βρίσκεσαι και εσύ αυτόν τον καιρό. Εγώ τον Αντώνη τον έμαθα μέσω του Νίκου. Sorry, να πω, επειδή θέλω όντως να ευχαριστήσω και που μας φώναξε εδώ και να χαιρετήσω και όλους τους φίλους που μας βλέπουν, έτσι τους σεβόμαστε πάρα πολύ. Και εγώ τον Νίκο τον ήξερα μέσω από το στούντιο που πηγαίναμε για πρόβες με τον αδερφό μου τελείως έτσι για την πλάκα μας, ας πούμε. Και γνωριστήκαμε μέσα από εκεί. Είχε την ιδέα ο Νίκος, το δουλέψαμε μαζί και τον Αντώνη τον γνώρισα μέσω του Νίκου. Του Νίκου. Ναι. Να σου πω τώρα, εσύ τώρα είσαι αυτό στο συγκρότημα. Ποιος είσαι? Εγώ παίζω κιθάρα. Παίζεις κιθάρα. Στο CD έχω γραφίσει και μπάσο και πλήκτρα. Ωραία. Και μετά, θα δω στον Νίκο, θα τον ρωτήσω μετά τι είναι όταν είναι και τραγουδάτε ποιος. Εγώ είμαι ο Αϊδός. Ναι. Λοιπόν, εσύ είσαι. Τα ειδόνι μας. Άρα λοιπόν φτάνουμε εκεί στην... Νίκο, εσύ, σαν ιδέα σου ήταν αυτό το... Ναι, ένα... Έχεις ένα παρελθόν που ασχολήσουν σίγουρα με μουσική, γιατί δεν γίνεται έτσι ξαφνικά. Σίγουρα, μεγάλη αγάπη. Μεγάλη αγάπη, ναι. Από τα 16 μου θυμάμαι δηλαδή, από την εποχή του Λυκείου, τα πρώτα έτσι εγχειρήματα δειλά-δειλά, με φίλους να προσπαθούμε να βγάζουμε κομμάτια, να διασκευάζουμε, με ό,τι αποτέλεσμα το καθένα έβγαινε για εκείνη. Δεν μπορούσα. Μουσική ποιος τυρά. Τη μουσική είναι σύνθετο, είναι σύνθετη δουλειά. Δηλαδή μπορεί να έχω μια ιδέα την οποία θα την πάρει ο κύριος από εδώ και θα την κάνει η Μαργαριτάρη, θα προσθέσει και ο άλλος τα χρυσαφικά του μέσα και θα γίνει... Μπράβο. Είναι μια χημεία δηλαδή. Μπράβο. Δεν μπορούσα τώρα. Το ίδιο τραγουδιών αυτό. Πού απευθυνόμαστε? Πώς το βλέπεις εσύ, πού πάει, σε αυτόν που αγαπάει γενικά να πειραματίζεται και αγαπάει γενικώς στη μουσική. Δεν υπάρχει ταμπέλα. Θεωρώ ότι σίγουρα υπάρχει μια λατρεία προς το σκληρό ήχο, το rock ή τον metal, αλλά αν κάποιος ακούσει προσεκτικά το CD θα παρατηρήσει ότι υπάρχουν πολλά μουσικά ιδιώματα μέσα σε αυτό. Και θεωρώ ότι αν έχεις ανοιχτά αυτιά και είσαι γενικά άνθρωπος ο οποίος θες να πειραματίζεσαι και να δοκιμάζεις πράγματα, θα βρεις ωφέλιμα έτσι, στοιχεία στο Σλίδερα. Ωραία. Δεν μόνο τώρα κάτι. Όταν είναι παιδιά metal και τέτοια, κάντε μου λίγο ρε παιδιά που είστε εσείς του ύφους. Εσείς είστε πολύ έμπειροι, εγώ είμαι άσχετος αυτά. Ναι. Τι διευκρινισούλες μπορεί να κάνουμε σε εκείνη τη μουσική αυτού του ύφου? Δηλαδή λέμε metal, λέμε τα... Πώς μπορεί εκεί μέσα, πού πάμε τώρα σε αυτούς? Πώς πάμε μέσα εκεί, να πάω λίγο παρελθοντικά, εγώ το 70, το 70 είχαμε άλλη σκούπερ. Δεν καταλάβαινα τι ακούω. Μετά είχαμε τον, λέω κάποια χαρακτηριστικά που ήταν ιδιαίτερης μουσικής ενώ. Το προλαβες, το προλαβες, Black Sabbath. Βέβαια, αυτούς τους ακούμε και σήμερα. Δηλαδή, και σήμερα, έτσι. Ναι, βέβαια. Λοιπόν,
τι γίνεται τώρα οι διαφορές της μουσικής εκεί πέρα στην Ολέα. Λένε metal. Ποια είναι η διαφορά, ας πούμε, σε μια άλλη. Για βοήθησε με λίγο σε αυτά, γιατί με κοιμάσαι και πώς είναι. Πώς είναι, άλλα ακούσματα, μπαίνει κάτι, κάποιοι ήχοι, είναι κάποια όργανα. Είναι το άκουσμα τέτοιο, είναι λίγο πιο ψυχεδελικό. Είναι στη, καλά τη στιγμή. Υπάρχει το metal, είναι πάρα πολλά. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά είδη metal. Δηλαδή μπορεί να είναι ψυχεδελικό metal, μπορεί να είναι power metal, heavy metal. Αυτό που αλλάζει το metal που λέει είναι αυτό που έχει τις σκληρές κιθάρες. Γι' αυτό και το λέμε metal, ίσως το metal μετά. Ναι. Όπως και το rock, ας πούμε, φαντάζομαι οι ονομασίες κάπως έτσι θα έχουν. Απλά είναι πιο βαριά μουσική αυτό. Έτσι, Έκφραση είναι, δεν είναι, είναι γούστα μετά από εκεί. Δεν μου λέτε, παιδιά, εσείς είστε υπέρ του, επειδή φέραμε κουβέντα αυτού, Ράλι Σκούπερ και τέτοια. Αλλαγές προσωπικές τέτοια ή όχι, λίγο κλασικά να μας βλέπουμε. Ή κάνουμε και αλλαγή. Τι γίνεται, πώς το βλέπετε αυτές τις μουσικές, πάνε κλασικά ή για να εντυπωσιάσουμε, κάνουμε και ξέρω εγώ, πώς είδαμε Σκανδιναβία τέρα. Ναι, Eurovision. Αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω να διακόπτω. Θυμάστε ότι ήταν ο Ρουσόπουλος νομίζω να κάνει την απονομή και επειδή αγχώθηκε με την συγκεκριμένη ομάδα των μουσικών που κέρδισαν το βραβείο, δεν δέχτηκε να παραδώσει το βραβείο. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ο Ρουσόπουλος που ξέρει. Ναι, ο εκπρόσωπος τύπου τότε τη Νέα Δημοκρατία. Θυμάμαι ότι δεν δέχτηκε να παραδώσει το. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι μουσικές, το συγκρότημα είναι λες να φέρουν και κάτι άλλο έτσι, για να κάνουν πιο αυθυποβολή στον κόσμο ή όπως είμαστε έτσι είναι καλά. Πώς εγώ, πιστεύω ότι, εγώ πιστεύω ότι θα βοηθηθεί η μουσική όταν υπάρχει ταυτότητα. Δηλαδή ο καθένας βγαίνει να κάνει κάτι, αλλά να είναι όντως αυτό που βγαίνει να κάνει. Δηλαδή όχι να παριστάνει κάτι που δεν είναι επειδή το έχει δει από κάπου αλλού ή θέλει να πουλήσει κάτι, αλλά αυτό που κάνει να είναι αυτό. Να είναι αληθινό. Να είναι το χρήμα. Βγαίνουμε και είμαστε αλαντάλλον. Ξέρω εγώ, φοράμε πάνω κέρατα και την ίδια στιγμή. Μάλιστα, λοιπόν. Νίκο, καθαρίζει λίγο σημαντικά. Πάμε στον φίλο μας τον Νίκο. Να ανεβούμε λίγο, γιατί έχουν σκάσει πάρα πολλά μηνύματα. Ναι. Και θα σας πάμε στον. Πιο πάνω, ανεβείτε ακόμα. Κι άλλο. Ναι, πιο ψηλά. Μην γράφετε λίγο, παιδιά. Λοιπόν, λίγο πιο πάνω ακόμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο ανθρώπινος γύρος λέει, ακουμπήστε το ποντίκι πάνω στον... ξανακατέβηκε, αναβείτε λίγο. Γίνεται χαμός. Πάνω ακόμα, ναι, πιο πάνω. Λοιπόν, εδώ, ακουμπήστε το... Ανθρώπινος γύρος... ξανά. Λοιπόν, ανθρώπινος γύρος, ακουμπήστε... Όχι, το χάσα. Πάλι. Μην γράφετε, παιδιά, μισό λεπτό. Μην γράφετε μισό λεπτό, παιδιά. Περιμένετε λίγο. Ακουμπήστε το ποντίκι πάνω στο. Στον κούρκο του Νίκου, εάν επιτρέπετε. Μην επιτρέπετε. Ναι, τι έκανα τώρα. Μαμά γελάει. Μετά μου λέει ο Αντώνης. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σου, Αντώνη μου. Ο Εντεροδιάλυτος λέει: ονειρεύομαι τον Ηλία μέλος του συγκροτήματος. Ταιριάζει όπως τον βλέπω. Έτσι, δείτε και ανάλογα πέτρε. Ο μαμά λέει να ξεκινήσω τον μπάσκετ γιατί έχω πάρει κιλά, έχω γίνει διπλό. Είναι κι άλλα πιο πάνω. Για να δούμε. Μετά είναι ο Τάσος Καλ. Λέει πες τα Γιαννάρα. Μετά Πέρι Φρόστ. Λέει Μαρίνο, κοίτα και γύρω σου, όχι μόνο κολλημένο στην κάμερα. Ωραία. Ωραία. Μπροστά, μια χαρά κοιτάμε. Εδώ ρε παιδιά, κοιτάω κι εγώ όλοι μας. Λοιπόν, και πόσο. Γουρουνόπετσα, λέει ο μαμάν. Καταναλώνετε τώρα τελευταία ερώτηση. Ναι, και ο Αντί, να σου πω ότι. Πώ το πω, Αντί. Εδώ ήταν ένα μεγάλο. Εντεροδιάλυτος. Εντεροδιάλυτος λέει, το είπαμε το παιδί αυτό, μετά καλησπέρα στο είπαμε το και ονειρεύουμε, το είπαμε και αυτό, το είπαμε ξεκινάτε μπάσκετ, πες τον Γιαννάρα, το είπαμε και αυτό και μετά πόσο, το είπαμε και αυτό και αν γυρίζετε ελαφρώς προς τα αριστερά, έτοιμο. Είστε έτοιμοι. Α, λοιπόν, εντάξει. Είστε έτοιμοι για μακριά. Λοιπόν, πάμε επόμενο, πάμε στα... θέλω να ρωτήσω κάτι τον κιθαρίστα της μπάντας, λέει. Ναι, θέλω να ρωτήσω κάτι για την μπάντα. Άκουσα το CD και μου κινεί στην περιέργεια ένα τραγούδι που λέγεται Λεχόνα. Αυτό θέλω. Θέλω να ρωτήσω τον Γιάννη τι είναι η Λεχόνα. Έχετε κάποιο τραγούδι τέτοιο? Ναι, είναι το πρώτο το intro μας. Η Λεχόνα, εγώ δεν έχω παίξει καθόλου, δηλαδή δεν είναι κιθαριστικό καθόλου το Λεχόνα. Είναι μόνο με φωνές όπου τις έχει κάνει ο Νίκος. Στο intro δηλαδή, εγώ δεν το έχω πειράξει καθόλου. Ωραία. Είναι... Γιάννη, άκου τώρα να εκμεταλλευτούμε λίγο τα βιβλία και μετά θα σε απαντήσουμε όλα μαζί. Πάμε λοιπόν μετά. Γονάς, στην κάμερα. Ακαπέλα, αλλά καπέλα λέει ο Πέρι Φρόστ. Ωραία.
Και πάμε, προχωράμε. Κλείω τα γέλια, λέει, κολλά στην κάμερα. Γράφτε με κεφαλαία, ρε παιδιά. Ναι, ρε παιδιά. Μην γράφτε μικρά παιδιά, δεν διαβάζω τα μικρά. Το κοντίκι είναι στην. Λοιπόν, να πούμε κάτι. Ό,τι είναι με μικρό δεν διαβάζεται. Να διαβάζεται. Ό,τι είναι με μικρό δεν διαβάζουμε, μόνο με κεφαλαία. Μεγάλο σπάθο. Δεν έχει πρόβλημα στο chat, αλλά επικοινωνεί με τον. Ωραία. Πολύ ωραία, παιδιά. Επειδή γίνεται σπουδάνα μέσα, επειδή γίνεται χαμό και έχετε συνδεθεί πολύ να γράφετε, κάνετε ό,τι κάνει. Μην γράφετε λατινικά και μην γράφετε μικρά. Γράφετε ελληνικά. Εντάξει, λοιπόν, και πάμε λίγο στην. Πάμε να δούμε το πρωτοδίκτυο. Πάμε να πάρουμε, παιδιά. Πέστε μου τώρα εσείς. Λοιπόν, να δούμε το. Τι κάνεις, ρε, δεν προσέχεις. Αλλά καθίδε ρε ψωνάρα, δεν κάνει καχυστέρια, αλλά πεκυτέρα. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, να κατεβούμε. Να κατεβούμε εδώ και να πάμε στο βίντεο το οποίο εσείς θα μου πείτε. Κοιτάξτε, ποια έχουμε. Κοίτα, μήπως είναι αυτό. Όχι, αυτό στο τέλος θα μπει. Μιλήσουμε με το βίντεο κλειδί. Με το βίντεο κλειδί θα βάλουμε. Ωραία. Το τέρμα δεξιά. Αυτό. Αυτό. Και πριν το βάλεις, θέλουμε αφού το παρακολουθήσεις να μας πεις τι νόημα έβγαλε εσύ από το βίντεο. Σωστά, καταλάβω τίποτα. Είναι στα αγγλικά, γιατί δεν ξέρω καλά αγγλικά. Δεν το λέω για επιτυχία. Είδα ένα που έχει τα αγγλικά που διάβαζε. Άντε, καμί, τι έλεγε να κάνει. Τι έχετε ένα το οποίο λέει. Όλα έχουν εξήγηση πάντως στην χουργικό κόλπο ότι υπάρχει. Ναι, αλλά προσπαθώ να δω τα λόγια. I won't fucking know. Τώρα το μην νομίζεις, μόλις το τελειώσαμε έμαθα τους τύπους. Τι γράφει, δεν είναι αυτό. Αυτό θα δούμε τώρα. Θα δούμε τώρα ένα βίντεο το οποίο δεν θέλω να επηρεαστείς από τους τύπους. Όχι. Βλέποντας απλά τις σκηνές. Δεν θα σε επηρεαστεί. Πιο πολύ σκηνοθεσία. Θέλω να δω εικόνα. Τι βλέπεις. Τι θα βγάλεις. Ωραία. Παιδιά, εδώ είμαστε. Μια φοβερή παρέα. Θα περάσουμε ωραία. Έχουμε ένα δύο ώρα μπροστά μας. Θα πούμε τα πάντα. Πάμε να δούμε το πρώτο δείγμα. Πάμε ένα τραγούδι το οποίο. Ψάξτε το κι εσείς και πέστε μου τι καταλαβαίνετε. Να ζητήσουμε μετά και από τα παιδιά. Φυσικά. Τι καταλάβαμε. Σλίδερουμ βούλνους στο κομμάτι. Ωραία. Οπότε αυτό πάντως είναι. Ναι. Εσείς κάντε μου τη χάρη και γράψτε μετά τι καταλάβατε. Όπως εγώ θα πω, εγώ κατάλαβα αυτό. Yeah!
Πάμε λοιπόν, παιδιά, εδώ. Λοιπόν, άκου τώρα τι έχω πάθει. Ναι. Την ώρα που έβλεπα που είδα και ένα παιδάκι, δεν μπόρεσα, επειδή μιλάγαμε κιόλας και κοιτάμε και λέω το chat, Νίκο μου, δεν μου αρέσει να ρωτήσω μετά, δεν μπορούσα να το συνδυάσω όλο μαζί. Μάλιστα. Είδα αυτό το μάτι αυτού του, παιδι, του ανθρώπου του μεγάλου, είδα ένα μικρό παιδάκι που έκανε κάτι. Ναι. Και δεν μπορώ να ξέρω τι παίχτηκε έτσι παρά. Αν το εξηγήσει εσύ, θα είναι καλύτερα παρά να πω εγώ έτσι υπερβολικά ή να πέσω έξω και να με διορθώνει. Κοιτά, μας αρέσει γενικώς να αφήνουμε τον κόσμο να βγάζει το δικό του νόημα. Mm-hmm. Μία προσέγγιση μπορεί να έχει να κάνει με την ψυχολογική βία που ασκεί ένας γονιός στον μικρό στο παιδί του και με τον αγνό τρόπο το παιδί τον εκτελεί με το που κάνει έτσι, συμβολικά, έτσι. Με ένα συμβολικό τρόπο. Ένα άλλο νόημα είναι ότι μπορεί να βλέπεις τον εαυτό σου ουσιαστικά να είναι ένα ταξίδι στον χρόνο και να βλέπει ο μικρός εαυτός το μεγάλο και το αντίθετο. Ο μεγάλος να βλέπει το μικρό και πράγματα τα οποία μίσησε ή απεχθανότανε να προσπαθεί να τα σκοτώσει. Ναι, και να προσπαθήσει με συμβολικό τρόπο να κάνει μια νέα αρχή. Δηλαδή να έχει αυτό το αισιόδοξο. Πολλά. Ο καθένας μπορεί να βγάλει το δικό σου μέλλον. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε, γράφει. Μπάμπης Θεός. Ο Μπάμπης είναι το παιδί που έπαιξε στο κλιπ, ο βιολιστής. Ωραία. Και από κάτω μας λέει ο Φιλμπας, θέλω να ρωτήσω. Το φουσκωτό. Το φουσκωτό. Εσένα λέει. Κάθε μέρα. Αν τη λέει τρέφω με έλα, εντάξει, δεν χρειάζεται σου λέει. Όχι, μην το φοβάσαι. Δεν ξαφνιάζει. Χαμογέλα για να μου αλλά τώρα απαντήσω τώρα τι τρώμε και τι. Λοιπόν, και. Εντεροδιάλυτο. Και έχουμε το. Έχουμε λέει είστε έτοιμοι να γυρίσετε το. Λέει ο εντεροδιάλυτο να δω. Τίποτα δεν θέλει καμιά διάλυση στα έντερα. Το human candidate, λέει. Αν είστε έτοιμοι να γυρίσετε. Να ακούμε και σοβαρά πράγματα. Αν είστε έτοιμοι να γυρίσουμε το. Human. Ξέρετε ποιο είναι το. Κάνει αστείο τώρα, καταλάβει. Υπάρχει μια ταινία, να φανταστείτε πόσο τρελή είναι κάποιοι σκηνοθέτες. Λέγεται human centipede. Που είναι ο ανθρώπινος, δηλαδή η ανθρώπινη σαρανταπαδαρούσα. Και είναι μια ταινία thriller που είναι ένας τρελός γιατρός. Και αποφασίζει. Αυτό είναι τώρα. Δεν ξέρω, είναι προκλητικό σαν ταινία. Προσπαθεί, αυτό υπάρχει μεγάλη τρέλα γενικά, αυτό παρατηρώ, να φτιάξει μια ανθρώπινη σαρανταποδαρούσα που να κολλάει το κάθε πρόσωπο στον πισινό του άλλου και να τρέφεται ο ένας άνθρωπος από τον πισινό. Τι λέει. Και να προσπαθεί να το κάνει αυτό το project να ευδοκιμεί και να ζει κανονικά. Αυτό είναι ταινία. Και αυτό είναι ταινία. Και έχει βραβευτεί και έχει σπάσει κατά ταμεία. Έχουν βγει 3 νούμερα. Δεν μου αρέσει όμως, Νίκο. Τρέλα και αρρώστια. Δεν είναι λίγο μαλακία. Μα υπάρχουν πολλά. Μην κάνουμε τώρα. Όταν κάτι σε καταστροφικά πράγματα και αν τα θεωρούμε όπως είναι και να ανατρέπουν τη ζωή μας προς το ορθό. Εντάξει, μην είμαστε. Ακριβώς. Μπορείς τώρα έτσι μια τέπερ. Λοιπόν, άκου τώρα. Το είπαμε κι άλλος από κάτω, λέει ο φίλος μου, Γιάννα ρε, τρελέ. Ναι. Δεν πήγα γυμναστήριο για να σας δω. Καλά έκανες. Εδώ, μπράβο του. Ράσμα και είναι φίλο μας, ποιος είναι ο Τζόρτζ. Ο Γιώργος είναι ένας Γιώργος, έτσι. Ο Γιουργάρας. Και ο Νίκο, πολύ καλό. Ο τραγούδι. Γιουργάρας. Ο άνθρωπος στην... Παιδοφιλία και την αρχαία Ελλάδα. Δεν νομίζω να καμία σχέση. Τι είπε το άτομο. Δηλαδή το καθένα παιδιά σκέφτεται. Εισπράττει ό,τι θέλει. Είναι και σεβαστό αυτό. Αλλά ανάλογα και τι βιώματα έχει. Αντώνη, τι βιώματα. Θα βγει στην τελική γέλιο αυτό που διάβασα. Αυτό με την ιεραρχία Ελλάδα. Δεν πάει καμία σχέση. Καμία σχέση. Εντάξει, α πούμε, νομίζω ότι. Να είμαστε λίγο. Και δεν έχει δείξει τίποτα. Καμία σχέση. Λοιπόν, παιδιά, για να έρθουμε λίγο τώρα. Μετά από λίγο θα δούμε άλλο τραγούδι. Εσείς γράψτε ό,τι θέλετε. Ρωτάτε και πάμε σε πραγματάκια εδώ πάλι. Ξεκινώντας, μιλήσαμε, θα πηγαίναμε έτσι σε διαφορετικά. Παιδιά, μουσική. Και πού βρίσκεστε εσείς, έχετε αυτό το ύφος, το οποίο μπορεί μετά από χρόνια κανένας σας δει να έχετε κάνει τέτοια στροφή. Και μην το σας δει ποτέ με το κόφτο. Ναι, όχι, όχι. Ή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ξεκινήσει από άλλα πράγματα και έχουν βρεθεί. Φυσικά. Αυτό το ύφος της μουσικής βρίσκεται να πάμε να παίξουμε πού. Σε ειδικά μαγαζιά, μπαράκια, χώρους. Που είναι ειδικού κοινού να πάνε να πείσουν. Σίγουρα. Σίγουρα. Ναι. Σε συναυλιακούς χώρους κυρίως και σε χώρους που μπορούν να εξυπηρετούν το εξοπλισμό, τον εξοπλισμό μας. Δηλαδή αυτά τα συγκεκριμένα έτσι, μουσικά ιδιώματα θέλουν πολύ καλούς ενισχυτές,
Ναι, θέλουν πολύ καλό ηχολήπτη για να μπορεί να περατώσει αποτελεσματικά την όλη διοργάνωση. Και γενικώς είναι κάτι απαιτητικό. Δεν μπορείς να το κάνεις με μια κλασική κιθάρα και με ένα απλό μικρόφωνο ή ένα τουμπερλέκι. Θέλει εξοπλισμό σοβαρό. Ωραία. Δεν μόνο Γιάννη. Αυτό τώρα μετά από τον Νίκο, αυτά τα λόγια. Εσείς, και ο Αντώνης μετά τη γνώμη του. Και μετά πάλι ο Νίκος. Πέρα από αυτό το είδος, αυτό που κάνετε εσείς για την πλάκα σας, για την πάρτι σας, γιατί έτσι γουστάρετε, γιατί έτσι το έχετε δει, γιατί είναι ένα όνειρο μιας περίπτωσης παρέας και συμπτώσεων αυτού του καιρού, τι θα μπορούσε τα άλλο, τα ίδια άτομα με τα ίδια όργανα να ξανακτηθεί και να τραγουδίσετε κάτι άλλο. Πού θα σου πήγαινε όλο. Ακούγαμε και παίζει ηλεκτρονική μουσική. Θα απολύτω τελείω το λαϊκό. Το λαϊκό, πιο λαϊκό. Κάποιο λαϊκό, σωστά. Έχεις δίκιο. Για κάνε μια επιλογή. Το λαϊκό, ας πούμε. Βασικά, επειδή ξεκίνησε η ερώτηση στο Γιάννη, ας πούμε. Στο Γιάννη. Όταν λες λαϊκό Διονυσίου και παίζει, α πούμε, δεν θα πάρει λαϊκό. Όχι, γιατί πάνω και πιο προχωρημένα. Πέρα από κάτι πιο κλασικά πράγματα. Να πω κάτι. Υπάρχουν, ας πούμε, πάρα πολύ καλή μουσική, όπου λόγω ότι η μόδα στην Ελλάδα περισσότερο είναι το λαϊκό και πουλάει το λαϊκό, για να βγάλει χαρτζηλίκι, ας πούμε, οτιδήποτε, καταφεύγουν σε αυτές τις μουσικές για να μπορέσουν να βγάλουν λεφτά. Τώρα, ο καθένας, αν θα ακούει κάτι άλλο σπίτι του ή κάτι τέτοιο, ας πούμε, είναι άλλο θέμα. Εντάξει, δηλαδή, εγώ παίζω ήδη σε άλλες, κάνω, ας πούμε, τα δικά μου που είναι άλλο στυλ μουσικής, με τα παιδιά και παίζω και με κάτι άλλα παιδιά, το ευρύεκτομα που είναι πολύ ακραίο είδος. Έχω παίξει και πιο και pop, ας πούμε, και τέτοια πράγματα. Πάντως, εκεί βρίσκεστε στα σύνορά σας, ε? Ναι, με σελίδερα μου είμαστε... Είστε αυτό το ύφος που κάνει. Ναι. Ωραία. Και ρωτώ εγώ τώρα, εάν σας πω σαν εμπορικό της... κάντε αυτό. Αλλά κάντε μας ένα ξάνημα σε άλλα τραγούδια, γιατί έχουμε κάτι είδους κόσμο μέσα και θέλουμε ακόμα πολλά ακόμα κάτι. Τι επιλογή. Σίγουρα δεν θα το κάνουμε σαν σελίδερα. Δεν το κάνατε. Σαν σελίδερα δεν θα το κάνουμε σίγουρα. Αυτό είναι. Αυτό, Αντώνη. Ναι, η σελίδερα μου. Αυτό παράγουν, α το πούμε. Ναι, ναι. Δεν ναι. θα κάτω από την ταμπέλα αυτού του ονόματο να παίξουμε οποιοδήποτε άλλο είδο μουσική. Δουλειέται αυτό, παιδιά. Πώ το λέμε. Μήπω ένα ειδικό δρόμο. Μπορεί να πουληθεί. Είναι από τα. Συγκαταλέγεται στα έργα τη μουσική τα οποία κατά καιρού έχουν πουλήσει κάποια πάρα πολύ. Και στη χώρα μα, αλλά και στο εξωτερικό πολύ περισσότερο. Πολύ περισσότερο, ε. Ναι. Πολύ περισσότερο από κάτι άλλο που είναι κλασικά, ξέρω εγώ και ναι. Δεν μου λέει τώρα στο Νίκο. Εσύ που είσαι ο τραγουδιστή τη. Και εμπνευστεί σε περισσότερα πράγματα από ό,τι υποτιμώ την αξία του κάθε παιδιού και αυτό που προσφέρει. Εσύ τι γίνεται με το θέμα του λόγου, τι επιλέγεις όταν είστε να κάνετε, τι λόγια βάζετε, δηλαδή μουσική ωραία, στα λόγια που κινείστε. Είναι κάθε, στοιχή θεματολογία μας. Είτε μπορεί να είναι κάποια προσωπικά βιώματα, είτε μπορεί να είναι μια ιστορία φανταστική, είτε μπορεί να είναι κάτι που εκείνη τη στιγμή σου ερεθίζει το μυαλό να γράψεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, το κομμάτι το Child, το οποίο θα βάλουμε σε λίγο, με επηρέασε από το γεγονός αυτό που συνέβαινε τους τελευταίους 6 μήνες στην χώρα μας με τους θανάτους, τις ακτές από τους μετανάστες και όλη αυτή η θηριωδία που γινόταν και όλο αυτό το άσχημο σκηνικό και δυστυχώς, το λέω, είναι αντιχιαστικό. Την ημέρα που έγραφα αυτό το κομμάτι, μόλις το ολοκλήρωνα και το έστειλα τον σκελετό στο Γιάννη για να το μελετήσουμε μαζί, γινόταν και η θηριωδία στη Γαλλία, αν θυμάστε, στο συναυλιακό αυτό χώρο στο Παταγλάν. Πόσο τρελό δηλαδή, έτσι το σκηνικό. Γενικώς επηρεάζομαι από τα πάντα. Από κάτι πολύ απλό, μια κουβέντα μπορεί να κάνουν εμείς οι δύο, μέχρι μια είδηση στη τηλεόραση ή μια αστεία ιστορία. Σωστά. Και αυτό είναι το ενός καλλιτέχνη. Και αυτό είναι και τα ερίσματα. Ναι. Από τα πάντα ενός ανθρώπου που μπορεί να κάνει. Να σου πω κάτι τώρα, έχουμε εκεί πέρα. Έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις και δεν ξέρω αν πρέπει να ανέβουμε και λίγο πιο πάνω. Να ανέβουμε λίγο. Ναι. Στο... πρέπει να πάτε. Ναι. Πάμε λίγο κάτω εκεί. Και πάμε τώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Γιάννα, λοιπόν, το είδαμε, χαιρετίσαν τον Γιάννη. Πολύ καλό τραγούδι, λέει ο Νίκος. All right. Πολύ καλό τραγούδι, λέει, εμφανίσει αναφορές. Αυτό γιατί ωραία, το φίλε, αυτό ναι. Και η εικόνα σημαίνει. Με, ηλεχώνα. Έχουμε ένα κομμάτι. Ηλεχώνα, το είπαμε. Ηλεχώνα, σημαίνει, λέει, σκιάκτρο, αυτό νόμιζα. Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Μετά Paradise Lost, λέει, φάση το κομμάτι. Είναι μια μπάντα αυτή η ξένη. Που λέει μαμάν. Ωραία, μετά λέει. Plug and play. Μην γράφετε, παιδιά, λατινικά. Γράψτε τα μαθήματα ελληνικά. Εντάξει. Πάμε μετά. Τι βλέπει αυτό. Μετά έχουμε 10 Αυγούστου. 15 Αυγούστου.
Θα παίξουμε ένα live, λέει. Αττικής, αληθεύει. Λέει, 15 Αυγούστου, στήνευμα live in Μαγούλα, Αττικής, αληθεύει. Μπορεί να είναι κάποιος που μας γράφει ο Διάτης, όχι. Λοιπόν, και πάμε θα το ξέρω. Για Μαγούλα, δεν ξέρω. Για Ζαχαρούλα, τι λέει, για Ζαρούκλα. Εντάξει, ας δεν πειράζει, μπορεί να κάνει κάποιος συμμεταξύ. Τη Λίμη Τσίπλου, λέει. Φτιάξε την. Έφτιαξα. Δεν μου λέει, ροκ, τι είναι. Τον ενισχυτή μου, λέει. Και καλησπέρα, καλώς τον. Λεωνάρδος, τι λέει. Λεωνίδας, καλησπέρα μας. Καλησπέριζω, Λεωνίδας. Γεια σου, Λεωνίδα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε λίγο. Ακούστε τώρα τι κάνουμε. Πάμε λίγο μέρα να γράψετε κάτι και άμα γράψετε κάτι που να έχει και ενδιαφέρον να. Ναι. Εντάξει, να το σχολιάζουμε, να το σχολιάζουμε ό,τι θέλετε. Πάμε λίγο λοιπόν τώρα σε ένα δεύτερο, να δούμε ένα τραγούδι σας, παιδιά. Δεύτερο. Ναι. Το οποίο, για βοήθησέ με, τι θα βάλουμε. Να βάλουμε το Child, αυτό κομμάτι που έχει να κάνει με το θέμα. Ποιο είναι που, αυτό, εδώ είναι. Είναι αυτό εδώ. Εδώ. Ναι, 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 ναι. Πάμε να το δούμε αυτό που είπες, ναι, πριν. Ναι, ναι, ναι. Ωραία.
Παιδιά, εδώ είμαστε με όλους τους αρχηγούς και τους τρεις. Καλά το κάνω από την κοινοποίηση και λέω οι τρεις αρχηγοί και οι τρεις αρχηγοί στο συγκρότημα. Όταν πρώτο έκανα την πρώτη κοινοποίηση. Λοιπόν, για να πάμε, Νίκο, γιατί εσύ τώρα έχεις γίνει. Νίκο, ναι. Εσύ έχεις καθαρίσει και στα. Πες τα. Στα μηνύματα. Έχεις καθαρίσει και στα μηνύματα. Στα μηνύματα, ναι. Κοίτα το άτιμο, παιδιά, πώς είναι το ποντίκι. Ναι, εδώ πέρα δεν υπάρχει καλά. Ρε το άτιμο. Εδώ. Ανεβαίνουμε πάνω, ανεβαίνουμε πάνω γιατί έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Έχουμε αρκετά μηνύματα, αλλά. Λοιπόν. Ωραία. Πού είμαστε. Ανεβαίνουμε πιο πάνω, ναι. Αν μπορεί να πάει, δεν ξέρω αν κόλλησα. Εντάξει. Ωραία. Μια χαρά. Ξανακατεύει και επειδή θα κάνει μηνύματα και καταλαβαίνω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω το φουσκωτό τη παρατηρητή μα γιατί τρέχουν κάθε μέρα για παριζάκια. Πάμε προγραμμή. Κατεβαίνουν. Αναφορέ δηλαδή το πάμε και αυτό. Το πάμε. Για το live στη Μαγούλα, αυτό το αν θα γίνει. Μάρκο Γιαννάκη, κάτι δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό. Και ο Μάρκο Μαρίνο Γιαννάκη λέει. Μαρίνο, βλέπω είσαι διαβασμένο. Ναι, κάποιο. Ωραία. Και πάμε πιο κάτω 10 Αυγούστου. Είπαμε, το πάμε και αυτό. Ναι. Το πάμε και πάμε. Έφτιαξε τον ενισχυτή μου, λέει ο Νίκ. Την κάμερα. Είσαι πολύ ωραίο. Τα αστέρια της παρέας απόψε ο Θέμης Κρητικάλος. Γεια σου Θέμη από την Κρήτη. Πόπο αστέρια, πόπο τα αστέρια παρέα με απόψε βρε Ηλία. Δεν πειράζει. Καμιά γυναίκα δεν πιτέθεις καμία. Δεν είμαστε βλέπεις. Λοιπόν και πάμε ο τύπος. Ανθρώπινος γύρος. Κύριε Ηλία λέει και παιδιά η γνώμη σας για τη μόδα με τους τριχωτούς άνδρες. Ναι. Τι λέει. Κύριε Ηλία, ποια είναι η γνώμη σας, ρωτάει, ναι. Η μόδα με τους τριχωτούς άνδρες. Ναι. Δεν είναι κρίμα που ενώ οι συνθήκες υγιεινής έχουν βελτιωθεί αισθητά, οι άνδρες επιλέγονται, λέει, να είναι ατιμελείς. Ναι, αυτό θα το πούμε μετά, αφού διαβάσουμε το πρόβλημα. Ναι. Διάβαζε μου, Νίκο. Μετά, περί Frost, Λεχόνα είναι η γυναίκα που μόλις έχει γεννήσει. Ωραία, βέβαια, Λεχόνα. Ναι. Ναι. Και μετά, πάμε. Νίκ, παιδιά, ο καλύτερος φίλος μου, ο Φρανκ Φουσταρέι Φουλ Σλίδερα. Ωραία. Και ο Νίκ, παιδιά. Το καλύτερο κομμάτι λέει του δίσκου το Child, λέει μαμά, αυτό που βάλαμε τώρα. Ωραία, και μετά ο Κρητίκαρος. Λέει, μουσική σας, τι λέει παιδες, σε ποια κατηγορία, το είπαμε και πριν. Εντάσσεται. Εντάσσεται, ομολογώ να πω πάντως ότι το προηγούμενο κομμάτι, πολύ που έβαλε ο Ηλίας, μου θύμισε ένα κράμα ανάμεσα σε 40 και 80 κατά. Και η της κατάσταση. 80... Και η της κατάσταση, ναι. Έτσι, και 1980 το θύμισε. Το αφήνουμε στο Θέμη. Έτσι, να σου πω. Εσείς πού νομίζετε ότι βρίσκεται σε δεκαετίες, παιδιά, σε αυτό. Προχωρημένα είναι όλα αυτά. Πού μπορεί να έχουν καμιά θύμη σε κάτι. Ναι. Κοιτάξτε. Όπως είπα πριν τον. Ναι. Όπως είπαμε τον. Ναι. Τον Άλλη Σκοπέρ. Τον Άλλη Σκοπέρ. Κάτι Σκοπέρ. Κάτι πλάξα μα και είναι πλάξα. Ναι, πού έχω κάτι άλλο. Παιδί μου ήταν προχωρημένες μουσικές. Κακά τα ψέματα. Σχεδόν πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό έχει έρθει από το 70-80 που έχει γίνει πάταγος και έχουν. Όλα από εκεί δηλαδή έχουν πάρει και από τα pop, τα mainstream που βγάζουν τώρα, αλλά και από τα heavy metal και όπως και κιθαρίστες και μουσικοί. Όλοι είναι επηρεασμένοι από τους παλιούς. Δηλαδή, ό,τι έχει βγει, πιστεύω έχει βγει, απλά τώρα γίνονται διάφορες μίξεις. Και μπορεί ας πούμε, να το πούμε το ότι άντε να βάζουμε και καινούριους ήχους να το προοδεύουμε. Αυτό είναι. Ή τα προχωρημένη παιδιά αυτή εκεί πέρα. 70 κάπου είναι μια σειρά εκεί πέρα ανθρώπων που είπε Black Sabbath, τύπου, κάτι άλλο που δεν μπορεί να συνεχίσει. Οι Temptation, κάτι. Ποιοι άλλοι. Όχι, Temptation. Υπάρχουν Temptation. Υπάρχουν. Δεν υπάρχουν καμία σχέση. Ναι. Υπάρχουν γενικά πολλές. Ναι, εντάξει, τόσα πολλά τώρα που είναι ένα στυλ. Λοιπόν, πάμε. Ο Τελεονίκ τι λέει το καλύτερο. Το καλύτερο. Α, το πάμε. Το πάμε. Κάνα ρε. Έτσι. Ωραία. Παιδιά. Πώς είναι να είσαι τόσο κτίνος. Είναι καλή φάση. Λοιπόν. Για να δούμε τώρα λίγο, παιδιά, σε άλλα πράγματα. Δεν μου λες εσύ, Μίστερ Γιάννη, και μετά πρέπει να πάμε στα μουσικά. Η Μαριλένα έστειλε μήνυμα, μια κοπέλα. Η καλησπέρα στην όμορφη παρέα του Ηλία μας μας τύφλωσε απόψε με την αρενοπότητα και την ομορφιά που έχεις εκεί στο στούντιο. Ωραία, ευχαριστούμε, Μαριλένα. Καλησπέρα. Να είσαι καλά, η Μαριλένα είναι ένα πολυτάλαντο παιδί από τραγουδίστρια σε μεγάλες πίστες. Η Μαριλένα Φωκά, μια πολύ ωραία κοπέλα. Μέχρι εκπομπές που κάνει τώρα επίπεδο εδώ κάποιες φορές που κάνει για μεγάλους ζωγράφους. Ναι, ένα πνευματικό παιδί. Με πτυχία, με τέτοια, μια που πολύ. Λοιπόν, να είσαι καλά Μαριλένα μου και μου αρέσει και αυτό που σημαίνει. Αρενοπότητα. Αρενοπότητα. Έτσι. Καλό. Καλό. Παιδιά, πάνω σε αυτό το θέμα, αυτούς τους καιρούς, παιδιά που λέμε έτσι, έχουμε προστατευτεί πόσο. Τι γίνεται, αρενοπότητα είναι σχετικό το οποίο. Δεν κατηγορούμε καθένα τι κάνει στο κρεβάτι του, αλλά θέλει και λίγο προσοχή για να βλάβετε μια θέση. Ενδιαφέρον να μιλήσω.
Εγώ πιστεύω ότι σε αυτό δυστυχώς είναι ότι έχουν πιαστεί πάρα πολλοί κόσμος fashion victims. Δηλαδή, ό,τι έρχεται η μόδα. Αντιγράφουμε εκεί. Κάνουμε τους πονήρους εκεί. Όχι. Ότι μπορεί να κάνει ένας μεγάλος πληθυσμός, ας πούμε, κάτι, να φοράει ένα γυαλί, να κάνει ένα κούρεμα ή κάτι με μουσική ή οτιδήποτε, χωρίς πραγματικά να το θέλει, αλλά επειδή το έχει δει ότι έτσι γίνεται πια. Και αυτό πιστεύω είναι. Σαν μόδα θες να πεις που μπορεί να χαλάει κάτι. Ναι. Είναι τα fashion, είναι fashion victims. Εγώ έτσι το. Ωραία. Σε αυτό το θέμα της αγνοπότητας τώρα ουσιαστικά. Που έχουμε γίνει ένα στυλ, ας πούμε, ξέρω εγώ, που λέμε βασταρδευτεί λίγο άντρες, όπως και οι γυναίκες παιδιά έχουν βασταρδευτεί. Σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Οι γυναίκες κρύβονται περισσότερο. Το λεσβιακό δεν φαίνεται εύκολο. Γίνεται unisex. Ενώ είναι περισσότερο από το ομοφυλόφιλο το αντρικό. Ναι. Αυτό παιδιά, πήγαινε γκάζι. Είναι πάρα πολύ. Δεν είναι τυχαίο όταν διπλά κόλλησε είναι για πολλές κοίταξε και απλησίαστε. Ποιε είναι οι κόμενε πια αυτέ. Κρύβουν κάτι και το παίζουν τάχα δυνατέ στου άντρε. Ο άλλο βλέπει και λέει: Πω, δύσκολε. Τι δύσκολε, αφού είναι λεσβίε. Που δεν είμαστε εναντίον του πνεύματος. Αλλά. Ναι. Να κάνει τη δύσκολη και να κάνει την άλλη μέρα μια αρπαχτή με ένα μαλάκα και εσύ να την κυνηγάς και να αξίζει να μπορέσει. Τρέλα. Εντάξει, με κάλυψες πάντως απόλυτα. Κατάλαβες, δεν παίζονται. Ενώ ο άντρας εύκολα μπορείς να τον αναλύσει. Γι' αυτό παιδιά είναι πιο λογικό στην τρέλα του. Δηλαδή τρελός, αλλά λες. Άμα λέγαμε, λοιπόν, δείχνει πιο καρδιά. Ο άλλη δουλεύει και δεν είμαστε ενώ των γυναικών, είμαστε φανατικά υπέρ των γυναικών. Αλλά κάτι παίζεται εκεί με τις γυναίκες να λες κανένα. Κάτσε να καταλάβω τώρα. Αυτό παιδί. Ενώ ουδέτερο παιδί. Δεν μιλάμε για τον εαυτό μας ο πατένας. Τι ήθελα. Και άμα δεις ένα μαλάκα που έκλες, τι ασχολούμαι να μαζί της. Παιδιά δεν παίζονται εύκολα. Πραγματικά. Ενώ το αγόρι έχει τη μαλακία του, αλλά είναι λιγότερο η τρέλα σε εμάς. Δεν μπορώ. Εγώ πάντως σηκώνω τα χέρια με τις γυναίκες. Ναι. Όχι, ίσως οι γυναίκες έχουν περισσότερο το αίσθημα της εξασφάλισης. Και γενικά ότι θα έχει κάποιο σημαντικό λόγο για να βρίσκεται με αυτόν που είπες πριν, που λέει καλά είναι αυτή με αυτόν. Υπάρχει κάποιο λόγο πιστεύω πως από αυτό που κρύβεται. Θες να πεις ότι είναι πιο συμφεροντολόγος σε κάτι. Ναι. Γιατί από μικρή ηλικία τους βγαίνει ένα ένστικτο πιστεύω τέτοιο που ο άντρας δεν το έχει τόσο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν 16 χρονών, πήγαινα προπονήσεις, έπαιζα μπάλα, έκανα αυτό. Μια 16χρονη πάντα τα έφτιαχνε με έναν εξωσχολικό. Και αυτό έχει σχολείο. Μεγαλύτερα. Έτσι, Καλά. Ναι. Οπότε κάτι σημαίνει όλο αυτό. Πάντα το μεγαλύτερο, α πούμε, ξέρω εγώ. Πάντα το μεγαλύτερο, την ασφάλεια. Κοίτα, Γιάννη, όχι, αυτό βρίσκεται όμως και σε μία πέρα από την ασφάλεια, βρίσκεται και σε ένα άλλο όμως περίπτωση. Ότι το παιδί, το 14χρονο αγοράκι. Το αγοράκι, δεν το συζητάμε, είναι ακόμη αγοράκι. Το 14 μπορεί να έχει κάνει τα πάντα. Καλά, έτσι. Ότι είναι πιο έτοιμη. Μεγαλύτερη πιο γρήγορα. Ναι, δηλαδή. Οριμάζει μάλλον πιο γρήγορα. Οριμάζει πιο γρήγορα και είναι πιο έτοιμη, α πούμε. Αυτή την κουβέντα τώρα. Μεγάλη κουβέντα. Η λογική ψάχνει τον εγκαλό μου, νομίζω. Αλλά. Το βίντεο κλειπ που είχε κάνει ο. Όχι, δυστυχώς έτσι είναι και πέφτουν οι αξίες και γενικά ξεφυλίζονται πολλά πράγματα. Και δεν μπορεί να βρουν άκρη μετά και σχέσεις. Όλοι μένουν μόνοι τους και χτυπάει δυστυχία έτσι. Και βλέπεις ένα κοριτσάκι παιδιά το οποίο μέχρι τα 18 έκανε τα κερατά της. Τώρα, και μετά βρίσκει ένα παιδί, καλό παιδί, 25 παραδείγματος χάρη. Τι να της κάνει να το ευχαριστήσει που έχει φάει τα πουλιά της ζωής της μετά. Τι εραστής να είναι. Τι στο μυαλό να την καλύψει. Ναι. Εγώ επειδή κάνω και κάτι προσωπικά, συγκεκριμένα έχω βγάλει και κομμάτι γι' αυτό. Οι φίλοι μου το ξέρουν. Και τώρα. Και είναι ότι τα κρύβουν. Είναι η ιδέα ότι τα κρύβουν. Δηλαδή μπορεί να πάει ένα παιδί που είναι καλό και τα κρύβουν αυτά. Δηλαδή μπορεί να έχει μαζέψει όπως λες και τα πουλιά έτσι και τέτοια. Αλλά και το πες κοιτά. Λέει την κλασιά τάκα ότι έχω κάνει τρεις μεγάλες σχέσεις. Ναι. Όταν ακούς τη γυναίκα και λέει εγώ σαν δάχτυλα 5. 3 με 5. Παλαιπλασιάζεται επί 5 με 6. Όποια γυναίκα είναι 18 και λέει εγώ έναν αγαπούσε, ένα δύο. Βάλε και 50 από αυτές. Ναι. Πάρε τώρα. Έτσι είναι. Παιδιά, χωρίς εμείς να πηγαίνουμε πίσω και στην πουστιά και στο άλλο τι κάνουμε σε μένα. Δεν λέω. Αλλά είναι πιο έτοιμες να καλυφθούν οι γυναίκες. Και πιο τώρα μας ακούνε και μπορεί να νομίζω ότι λέμε αντίον των γυναικών. Οι γυναίκες να μας συγχωρήσουν, παιδιά. Ναι, sorry κιόλας. Οι γυναίκες μέσα δεν γράφουν. Πέρα τη Μαριλένα,
Ναι. Δεν βλέπω να μας γράφει κανείς άλλο. Γιατί. Σε λίγο θα φύγει η Μαριλένα με αυτά πάντα. Όχι. Υπέκτο είμαστε πάντα. Λέω την καλαμάτα εδώ. Τι κατάξει τη γυναίκα. Συγγνώμη, παιδιά, τη γνώμη μου απλά. Υπέρ των γυναικών είμαστε. Ξέρω, δεν είναι απλά. Κάνε μια δήλωση τώρα υπέρ των γυναικών. Στεναχωριόμαστε. Ζήτα συγγνώμη τώρα που είπε. Ναι, εντάξει. Στεναχωριόμαστε απλά που γίνονται τέτοια πράγματα και υπάρχουν όχι καλές ισορροπίες μεταξύ τη σχέση άντρα-γυναίκα. Αυτό μας στεναχωρεί όλους σίγουρα. Αυτό θέλουμε να πούμε όλοι. Και οι άντρες, παιδιά, πάλι από μέσα στο δικό μας το. Δεν θα πει αυτό πως ο άντρας πια είναι ο της κάθε ηλικίας ο σωστός και ο, πώς να το πω, όχι αντίρρος, ο να φέρει την ευθύνη του. Όλοι, μαλάκες, κάνουμε τις μαλάκες, δεν λέμε. Όλα είναι, απλώς είναι η γυναίκα στο πιο δυνατό που μπορεί να, που είναι το δυνατό γιατί το ασθενές φίλο είναι άντρα. Λοιπόν, για πάμε λίγο, παιδιά, τώρα το τι έγινε, καλησπέρα, λοιπόν. Λέει, Μαρίνο, τι πίνεις, λεμονάδα, σε βάζω, lemonade in the jar, ωραία. Fruit light, είναι fruit light φράουλα. Ωραία, ανθρώπινος γύρος, φτιάχτε τη σύνδεση, κολλάει, λέει, τρομερά. Έτσι, τώρα εμάς μέχρι τώρα, παιδιά, δεν έχει κουλήσει τόσο πολύ και κάντε και μια ανανέωση. Δόξα τω Θεώ, μην το ματιάσουμε. Γιατί έχουμε το monitor εδώ που δεν έχει κολλήσει καθόλου. Γιατί όταν παθαίνετε κάτι εσείς, το παθαίνω κι εγώ. Άρα, αν κάποιος έχει ένα πρόβλημα, ας κάνει μια ανανεωσούλα. Έτσι, παιδιά, λίγο μετά τα. Δεν δουλεύαμε όμως μια θέση στο εξής. Είπαμε τώρα για λίγο γυναικεία και τέτοια, αλλά Αντώνη, εννοώ και το μπαστάρτεμα του άντρα με τη γυναίκα που είναι το λεσβιακό και το ομοφυλόφιλο. Δεν είναι, ρε παιδιά, λίγο η καιρή, ακόμη και στο αρσενικό, δεν έχουμε πέσει λίγο, κάπως έχουμε μπασταρδευτεί λίγο και σαν να μας γίνεται ένας καινούριος άντρας. Σαν πάει σε έξω, δηλαδή. Δηλαδή κάτι συμβαίνει. Μήπως είμαστε λίγο λάθος, ξέρω όμως να μην πρέπει να είμαι λίγο πιο προσεχή σε μερικά πράγματα. Πώς λέμε τις γυναίκες που λέμε πω, αυτή δεν πέστη, σαν είναι το λεσβιακό τελείως. Μήπως λοιπόν και εμείς έχουμε τώρα γαλουχηθεί σε ένα στυλ που είναι και λίγο ποσόν των άντρων, τα κανόν. Δεν ξέρω. Μήπως θα πρέπει εκεί πέρα να είμαστε λίγο πιο. Δηλαδή, τι κάνουν όλα και είναι στην με άντρες, με γυναίκες, με τέτοιες. Είναι προχώρημα αυτό, δηλαδή είναι ισορροπία του οργανισμού αυτό. Ή ο άντρας έχει γεννηθεί, το ένα εκτός αν έχει γεννηθεί με κάποιες καταβολές, π.χ. παιδιά. Ναι. Ο Καβάφης. Λέμε πως ο Καβάφης ήταν ομοφυλόφιλος. Όταν όμως η οικογένειά του περίμενε αγόρι, κορίτσι, γιατί είχε 6-7 αδελφάκια και λέγανε θα μας γεννήσει ένα κοριτσάκι. Και ξαφνικά η γενιά του Καβάφης τι κάνει η μάνα του. Θεός χωρίς μορφές σε αυτό, αλλά πούμε τότε επί καιρό του είχαμε φουστανάκια και τη φαινόταν σαν κοριτσάκι. Και πώς θες το παιδάκι αυτό να μην γίνει μετά αργότερα. Άκου τι του κάνανε, επειδή περιμένανε ένα κοριτσάκι τα 6 δεν λέγανε. Θα κάνουμε ένα αγόρι, ένα κοριτσάκι. Και είχαν 6 αγόρια. Και ξαφνικά γενιά του Καβάφης και η μάνα του. Έχοντας την τρέλα να θέλει ένα κοριτσάκι, δεν το έχουμε ακούσει αυτό εύκολα, σας το λέω με πλήρη γνώση αυτό που σας λέω. Το φέρνοντας ένα κοριτσάκι, το βρούσε κουστανάκι, μήπως και το παιδάκι αυτό δεν έφταιγε μετά αργότερα το δρόμο που πήρε. Κοριτσάκι, το περνάς και λίγο σαν ψυχολογία. Λογικό. Δεν είναι έμπνευσμα, παιδιά, γιατί όταν είσαι με 5-4-5 χρόνια και λέει, αχ, κούκλα, σαν κοριτσάκι, με το κουστανάκι. Και κάτσε, η ψυχολογία του ανθρώπου, του παιδιού, μπορεί να γαλουχείται λίγο. Λογικό, σίγουρα. Αυτό, παιδιά, είναι συγκεκριμένο ιστορικό με τον Καβάφη. Δεν είπαμε κάτι να πετάξουμε κάτι στον αέρα του κόλλου. Ναι. Δεν κάνω ποτέ σχόλιο, εγώ δεν στηρίζουμε κάτι. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα τι κάνουμε. Πάμε λίγο. Να δούμε, σε παρακαλώ πολύ, ένα ακόμη δικό σας. Θα κάνει επιλογή τώρα πάλι, ναι. Νίκο, εσύ. Τι βλέπουμε. Ποιο λες να πάρω. Αυτό που λέγατε για το σεξ, το no, αυτό. Ναι, το δεξιά. Απλά αυτό τώρα το factor που λέει επίδημα και τέτοια. Ναι. Τι σημαίνει εκεί πέρα τώρα σε αυτή τη λέξη. Λέει συνέχεια λάθος παιδί που δεν κάτω. Α, είναι απλό το concept, γιατί δεν το εξήγησα. Εμένα μου άρεσε. Θέλεις να το... Δεν ξέρω, μην κάνω κανένα λάθος. Για πες το μου λίγο. Εγώ, αν πάμε καλά, μπορεί να με διορθώσει ο Νίκο. Ναι. Εντάξει, προφανώς ο στίχος λέει αυτό που λέει. Εννοεί αυτό ακριβώς που γράφει, δηλαδή, ότι δεν θα ενδώσει τέλος πάντων στις ερωτικές ορέξεις, αλλά ποιος θα ενδώσει, αυτό είναι το θέμα. Ότι φυσικά θα ενδώσει ο άντρας στις ερωτικές ορέξεις της γυναίκας. Έτσι πάει, ναι, είναι το ανάποδο. Το φάκο μίστερ Νίκο που λες, τι λες, δεν θα σου κάνω. Δεν θα της κάτσει ο άντρας ουσιαστικά. Όχι, δεν θα σου κάνω. Να, έτσι λέει. Ναι. Γιατί δεν κυνηγάω κάτι επιδερμικό, κυνηγάω κάτι πιο ουσιαστικό, κάτι πιο ποιοτικό. Ναι. Και δεν είμαι άνθρωπος της μίας αρπαστικής ξεπέτας. Αυτό είναι. Ναι, αυτό θέλουμε να. Ωραίο είναι. Ωραίο είναι αυτό, μήνα και δεν το βρίσκει σκέφωνα. Ξέρετε, είναι σαν ένα κόντρα στο συμβατό του σήμερα. Είναι καλό αυτό, μου αρέσει. Και για νεολαία. Προχωρούμε. Τέτοια άποψη. Ναι. Που δεν συμβαίνει σχεδόν ποτέ, ας πούμε. Δεν συμβαίνει ποτέ. Είναι σωστή. Τώρα το ανέτοιμο. Αυτό λέει. Αυτό λέει. Ότι δεν συμβαίνει. Ότι δεν συμβαίνει
και δίνετε ένα μήνυμα, δεν είναι θέμα το παιδί μόνο. Είναι καρδιά, να μιλήσουν όλα τα άλλα και έτσι. Να σου πω τώρα κάτι, παιδιά. Έχω εγώ τώρα ένα πραγματάκι λίγο, να μου κολλάει λίγο. Δεν στο κρύβω. Πάμε στο τραγούδι αυτό που δεν χάνεται από τον αέρα, ναι, ναι, και θα δούμε τι κάνουμε. Αυτό βάζω, έτσι. Όχι, και εδώ. Αυτό, αυτό, ναι, ναι, ναι. Πάμε, παιδιά, και γράμμα. Πάντως. Φανταζόνες. Το όνομα Σίβα. Το όνομα στο νεανικό ντύσιμο. Σιβιτανίδου 23 στην Καλυθέα. Φανταζόνες. Για να είστε η αυριανή μόδα.
Πανταζώνας, γιατί Πανταζώνας είναι η νεολαία. Πανταζώνας. Το όνομα στο νεανικό ντύσι. Body Move. Η δύναμη στο ελληνικό ρούχο. Body Move. Το δικό σου ιδιαίτερο ρούχο. Body Move. Στην αγορά των Αγίων Αναργύρων. Είναι το νέο κατάστημα οπτικά στεργείου. Ό,τι πιο προχωρημένο σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως. Φακούς επαφής όλων των τύπων και κερατοκονικούς. Ποιότητα και τιμές στεργείου. Οπτικά στεργείου για να έχετε σίγουρα τα μάτια σας 14. Τώρα ο οίκος νηφικών Αντίνα και στην καρδιά της Αθήνας, Ερμού και Ευαγγελιστρίας 7. Νηφικά υψηλής αισθητικής με αέρινα υφάσματα και δαντέλες. Δημιουργούμε τον νηφικό των ονείρων σας ακόμη και από δικό σας σχέδιο. Και φυσικά για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας ξεχωριστή, Ναντίνα. Και μην ξεχνάμε Ναντίνα και Αγίου Μελετίου 77 και Ναντίνα Βούτος Αρετή 47 Αγία Ανάργυρη. Νηφικά Ναντίνα για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Τώρα ο οίκος νηφικών. Μητρόπουλος Hyundai στο ήλιο. Η ΜΑΤ κίνηση στο αυτοκίνητο. Μητρόπουλος Hyundai. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα παιδιά εδώ, ωραία η παρέα μας είναι, Νίκος, Γιάννης, Αντώνης, τα λέμε ωραία, μηνύματά σας μόνο κεφαλαία. Βλέπω έχουν προσαρμοστεί τα παιδιά και γράφουν σε κεφαλαία. Εντάξει, κεφαλαία, κανένας λατινικά μικρά ή μικρά και ερχόμαστε λίγο παιδιά, αυτή η μουσική παιδιά, γιατί είναι το θέμα μεγάλο αυτό που θα κουβεντιάσουμε τώρα, αλλά το ενώνω με τη δουλειά που, με αυτό που, το υλικό που βγάζεται. Γιατί έχουν ταυτιστεί και νομίζει κάποιος και πει πω που αυτοί παίζουν ροκ, άθεο στυλ. Κολλάει αυτό. Πώς το βλέπετε εσείς τώρα, έξαλλη καρδιά, μιλάτε ανοιχτά και δεν με νοιάζει κανένας τι πιστεύει. Εγώ πιστεύω κάτι το ανώτερο. Πιστεύω πως ο Χριστός είναι κάποιος δάκτυλος. Δεν είναι ο ίδιος ο Θεός. Είναι μια θεϊκή υπόσταση. Όμως και κάποιοι άλλοι στην ανθρωπότητα, σε κάποιους άλλους χειρούς θυσιών, κάτι συμβαίνει. Δεν μπορώ να το συλλάβω ότι είναι το ανώτερό μου. Κάτι σημαίνει αυτή την τελειότητα. Δεν μπορεί αυτή την αρμονία να γίνει έτσι. Δεν μιλάω φανατικά χριστιανικά. Καταλαβαίνω. Και γι' αυτό σέβομαι του καθενός τη γνώμη, τι θέλει ο καθένας. Μην μιλάμε ανοιχτά. Μην νομίζετε το πώς εγώ είμαι θρησιαστικά. Λοιπόν, τι γίνεται, πού βρίσκεστε εσείς. Οι μουσικές πώς είναι. Θέλω να απαντήσεις, Αντώνη. Όπως θέλεις να ξεκινήσω. Ας ξεκινήσω, Γιάννης. Γιατί παίξει το μυαλό του. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει να κάνει το είδος της μουσικής. Δηλαδή, κάποιο μπορεί να είναι ένα πολύ ακραίο είδος μουσικής, αλλά τα παιδιά και γενικά η ενέργεια που βγάζουν είναι μια χαρά. Και αντίθετα, μπορεί να είναι μια μουσική που ακούει πάρα πολλοί κόσμος και νομίζει ότι είναι εντάξει μια χαρά, ας πούμε, αλλά δεν είναι μια χαρά. Μπορεί να είναι πολύ πιο σατανιστικό. Δηλαδή, ίσως τα mainstream που κυκλοφορούν είναι τα πιο σατανιστικά που υπάρχουν. Έτσι. Οπότε δεν είναι το είδος της μουσικής, αλλά αυτό που λέει μέσα και αυτό που βγάζει η μουσική. Ακριβώς. Οπότε αυτό που είναι αυτό που λες μέσα. Να σου πω, ρε Γιάννη, τα πιο σατανιστικά είναι που τα πει mainstream, πώς τα πει mainstream. Mainstream, με αυτά τα πιο εμπορικά είναι η ταμπέλα στα αγγλικά. Όταν είναι κάτι εμπορικό, είναι κάτι τζάμπι. Θέλω να πει αυτά που είναι και σε. Μην πούμε τώρα σε κανάλια που λανσάρουν. Διεθνή κατάσταση έτσι. Και μέσα σε αυτά μπορεί να βρίσκονται έτσι. Αυτά είναι τα πιο σατανιστικά που υπάρχουν. Τώρα, κάτι, το είδος της μουσικής, το πόσο σκληρή είναι μια μουσική, δεν έχει καμία σχέση με θρησκείες. Σωστά. Όχι. Ούτε ταυτίζεται ένα είδος μουσικής με κάτι, θες να πεις. Δηλαδή, όταν βλέπουμε κάποιους ξέρω που είναι σας ντυμένοι, δεν λέει τίποτα αυτό. Μπορεί να το κάνουν και να εντυπωσιάσουν ή να τραβήξουν τον κόσμο. Ναι, πιστεύω ότι είναι ένα καθαρά αισθητικό θέμα. Ωραία. Μεταφυσικά τώρα. Σαν πέρα από το τι, Αντώνη, καμιά και μετά έχουμε στον Νίκο, τι πιστεύεις κάτι ανώτερο, όπως και εσύ θα πάρει μετά τον λόγο. Πέρα από αυτό που καταρχάς, πάνω σε αυτό που είπαμε, να συμπληρώσω κάτι προηγουμένως για το προηγούμενο θέμα, ότι αυτοί που θέλουν να ταυτιστούν, ταυτίζονται με τη θρησκεία. Ανεξαρτήτου είδους μουσικής και οτιδήποτε άλλο. Ναι. Και επίσης υπάρχουν, ας πούμε, κάποιος μπορεί να κάνει κάτι για να προκαλέσει. Γενικά φανατίζεται, ας πούμε, για να προκαλέσει, αίσθηση. Ναι. Βασικά να προκαλέσει αυτό. Τελεία, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τώρα, σαν αφορά τα μεταφυσικά, και εγώ πιστεύω σε κάτι ανώτερο.
το οποίο προφανώς και δεν γνωρίζω, ας πούμε, από πού προέρχεται. Mm-hmm. Πραγματικά το πιστεύω. Ότι κάτι συμβαίνει. Ότι κάτι συμβαίνει. Που δεν έχουμε όμως κανένα δείγμα του. Ναι. Δεν έχει πάει να δει που είναι ο Θεός. Σίγουρα αυτό που συμβαίνει δεν έχει να κάνει με την Εκκλησία. Να το πω αυτό. Με εκκλησίες γενικά. Γενικά με εκκλησίες. Παντός καιρού, παντός τύπου, έχουμε ανεξαρτήτου εθνικότητας και τα λοιπά. Ναι. Σωστό. Αυτό. Αλλά και κάτι μεταφυσικό, σίγουρα πράγματα τα οποία δεν μπορούν να εξηγηθούν. Από εμάς τουλάχιστον, ναι, τα κατατάσσουμε. Σαν διέστησή σου, ή δεν μπορεί να βρει μια λύση σε αυτό το φοβερό, στην εντέλεια σύμπαν που λες, τι διάλογα, τόσο τυχαίο. Το έδεισες πολύ ωραία, είπες, είπες μια αρμονία που δεν μπορεί να εξηγήσεις. Είναι κάτι τέλεια να αρμονίσουμε. Μπορεί να έγινε ακριβώς. Δεν το πιστεύω. Χώματα τάδε και μετά έγινε αυτή η συγκλονιστική αρμονία. Καλά, με συγχωρείς. Έτσι μια έκρηξη ξαφνικά γίνηκαν αυτή την τελειότητα που βλέπεις. Εγώ πω και λέω μερικά παραδείγματα, παιδιά. Θεωρίες υπάρχουν πολλές ηλικία. Ναι. Άπειρες θεωρίες. Δηλαδή μπορεί να πεις τώρα ότι βγήκε ως κάτι ο χειρός. Μαζί με το πρόβατο. Γιατί λένε ξεκίνησε από το ίδιο. Λέει. Ρε παιδιά, κοντά στο ψαράκι να πάει σαν χέλι, να πάει σαν ψάρι, να πάει. Αλλά να βγαίνουν τόσο διαφορετικών καταστάσεων. Λες κάποιος κατασκευαστής έκανε το σκατζόκυλο τον άτιμο. Με ένα φίδρυση. Δεν γίνονται αυτά να είναι πλησία. Γιατί λένε, από αυτό ξεκίνησαν όλα. Πάντως λένε, λένε ότι όλα αυτά πέρασαν εκατομμύρια, δισεκατομμύρια χρόνια. Πέρασαν, και, αλλά και εγώ το. Εντάξει, συγγνώμη, ναι. Συγγνώμη, συγγνώμη, ωραία. Ωραία, πέρασαν εκατομμύρια χρόνια. Στον άνθρωπο αυτό που ζούμε σήμερα. Mm. Και περνάνε κάποια εκατομμύρια χρόνια. Μας βλέπει εμάς αυτόν τον άνθρωπο, τον όρθιο, να γινόμαστε κάποια στιγμή, να γινόμαστε κάποια στιγμή με καβούκι χελώνα. Εγώ δεν πιστεύω. Δεν ξέρω αν αν μεταλλαχτούμε. Πώς να μεταλλαχθείς. Δηλαδή, να γίνουμε έτσι. Να μας εμβολιάζει. Αλλά να γίνεις. Δεν μπορώ να το πιστέψω, ρε παιδιά, ότι μετάλλαξη αυτή θα είναι απίστευτη. Δηλαδή, δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Και δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να το πούμε κάτι τέτοιο. Μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος ο ίδιος αυτό. Μετρατογέννηση, ναι. Δηλαδή ήδη γίνονται πειράματα όπου παίρνουν κάτι μισό από εδώ, μισό από εκεί, βλέπουν τα δίκτυα. Και δεν το μαθαίνουμε ποτέ εμείς αυτό. Ναι, και μετά σου λένε ότι αυτό είναι εξωγήινη, ας πούμε. Ενώ δεν ήταν εξωγήινη. Μπορεί να είναι αποτέλεσμα ενός πειράματος με το οποίο έχει γίνει. Αποτυχημένου ή πετυχημένου πειράματος. Ακριβώς. Αυτό είναι κατασκευάσματα. Σωστό. Ναι. Πρόσεξε όμως τώρα να μπορώ να σημειώσω κάτι. Από αυτό το κατασκεύασμα όμως, έτσι, γιατί κάθε δράση προκαλεί και αντίδραση. Ναι. Δεν ξέρεις αυτό το κατασκεύασμα πώς μπορεί να επηρεάσει γενικά τη φύση ερχόμενο, ναι, ας πούμε, στη. Μπορεί να είναι καταστροφικό γιατί. Ακριβώς. Τι μπορεί να φέρει. Γενικά μπορεί να το προκαλέσει κάτι. Γιατί αυτό με μια πρόσμιξη, ας πούμε, ναι, άλλη μπορεί να δημιουργήσει κάτι άλλο. Και αυτό το κάτι άλλο με μια άλλη πρόσμιξη και πάει λέγοντας. Δεν ξέρω, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Άρα. Αν το πάρουμε έτσι και πάμε σε αυτή τη φιλοσοφία που φιλοσοφούμε εδώ, έτσι και στο έργο αυτό, τότε εκείνα και τα εκπληκτικά πράγματα που συμβαίνουν σήμερα, και είναι μια τέτοια πρόσληψη χελώνα στο Κάφκαλο από πάνω έτοιμο, τότε φαντάστε τι μορφές περάσαν πριν από εμάς. Συγγνώμη. Εγώ θα. Σαν επιστήμη, Νίκο μου. Ναι. Ωραία, λέμε πως αυτά μπορεί να είναι και η μετέρα του Διαγύπτου, λέμε έτσι. Ναι. Τότε φαντάσου τι πνεύματα ήρθανε που εμείς τότε είμαστε πολύ πίσω. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο πιο σοκαριστικό. Πολλοί κοιτάζουν τον ουρανό και προσπαθούν να αντιληφθούν μια εξήγηση. Είναι μια εξήγηση και τι μυστικά μπορεί να κρύβονται. Και δεν βλέπουν το πιο φανερό. Το ότι τα μεγαλύτερα μυστικά και το πιο τρομακτικό κομμάτι το οποίο είναι κοντά μας και δεν το έχουμε ανακαλύψει είναι ο βυθός. Ναι. Κάτω στο βυθό υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα εξηγήσεις ούτε καν στο. Δεν συγκρίνονται καν στην πιο αρρωστημένη φαντασία του διαστήματος. Αν έχετε παρατηρήσει, επειδή η τεχνολογία προχωράει, κάθε λίγο και λιγάκι ανεβάζουν βίντεο από καταδύσεις ή από εξοπλισμούς ειδικούς, το τι καταγράφουν σε πολύ βαθιά νερά. Τρελά αυτό πράγματα, είναι τρελά πράγματα. Τρελά πράγματα. Δηλαδή εκεί είναι τα πραγματικά εξωγήινα όντα. Αν δείτε κάτι ψάρια, κάτι χρωματισμούς, κάτι. Κάτι χρωματισμούς που δεν είναι λογικό. Κάτι μάτια απίστευτα, δεν μπορείς να το διανοηθείς ότι υπάρχουν τέτοια είδη. Ναι, σε αυτό έχεις πάρα πολύ δίκιο. Και ξέρεις κάτι, όταν κάποια στιγμή πάρουν μυθολογικά πόσο. Όπα, τι έκανα. Ότι ο Μέγας Αλέξανδρος, κάτι μυθολογικά. Ήταν, λέει, κάποια στιγμή που πήραν τη συντροφή του και σαν το, ξαφνικά πετάχτηκε ένα ψάρι που πήρε όλη την πάρκα στο στόμα του. Ακριβώς. Ξέρεις τι καταλαβαίνεις. Μήπως υπήρξαν τελικά και δεν είναι μύθι. Ακριβώς. Γιατί αυτά που λες τώρα από κάτω. Ναι. Ή στο. Με τον Ιωνά, λέτε εσείς. Ή το άλλο, το όχι, το άλλο, το Λόγκ και το. Τέρας του Λόγκ Νες. Ωραία. Πού ξέρω εγώ αν κάτω δεν κρύβονται 5.000 κάτω μέτρα. Σίγουρα. Τι σημαίνει μέσα στο. Ή να ήταν κάτι, ας πούμε, όχι ίσως όπως το περιγράφουμε τώρα, αλλά πώς θα το ερμήνευσε αυτός ο οποίος το είδε. Ακριβώς. Ναι. Ναι. Όταν βλέπεις, ας πούμε, παράδειγμα, ζωγραφιές στις πηλιές, ας πούμε, οι οποίες χρονολογούνται
χιλιάδες χρόνια πριν. Και είναι κάτι που μοιάζει με αεροπλάνο. Αυτό παράδειγμα, που έτσι, το αεροπλάνο, μου θύμισες μάθημα πρώτης γυμνασίου που κάναμε Λουκιανό και μου είχε κάνει απίστευτη εντύπωση, μου είχε μείνει αυτό, ότι έγραφε ένα επτάμενο αντικείμενο το οποίο είχε ονομάσει λαχανόπτερο. Φανταστείτε τώρα ο Λουκιανός να χρησιμοποιεί λέξη λαχανόπτερο. Ναι. Και απίστευτο. Εγώ χωρίς να θέλω να προδώσω και το άλμπουμ εδώ του bandmate του Τζον του Καλαμάτα, την αποκάλυψη του Ιωάννη, γιατί κολλάει τώρα εδώ αυτό. Στην αποκάλυψη του Ιωάννη, λοιπόν, που έχει καταγράψει αυτός ο Ιωάννης απίστευτα πράγματα μέσα. Ποιος μου λέει εμένα και εσένα και όλους μας, τι έβλεπε αυτός ο άνθρωπος όταν τα έγραφε. Και σε ποια εποχή, έτσι, όταν περιγράφεις κάτι το οποίο, λέμε παράδειγμα, μοιάζει με αεροπλάνο, ο οποίος δεν έχει ξαναδεί προφανώς αεροπλάνο στη ζωή του τότε, και περιγράφει κάτι το οποίο. Πώς θα το πεις εσύ, άμα έχεις δει κάτι που δεν το ξέρει. Και ναρκωτικά. Κάποιος ότι μοιάζει με πουλί, ότι έχει φτερά, αλλά δεν είναι ακριβώς φτερά. Αν δεν έχει ένα ερέθισμα. Εγώ πιστεύω όλα αυτά είναι θεωρίες και τέτοια. Απλά καλό είναι να μην γινόμαστε για θύματα τη θεωρία. Δηλαδή, μπορεί να όντως να υπάρχουν αυτά, αλλά δεν τα ξέρουμε σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, καλό είναι να μην φανατιζόμαστε. Να μην φανατιζόμαστε, αλλά να ψάχνουμε όμως. Ναι, να ψάχνουμε. Ναι, όπως η Εκκλησία που λέει επιστημή έρευνα. Μπράβο. Καταρχάς, η Εκκλησία δεν είναι αυτό. Το παραλλάξανε. Έτσι. Η Εκκλησία έλεγε πίστευε και μη, δηλαδή είτε πιστεύει είτε όχι, ερεύνα. Όχι πίστευε και μη ερεύνα. Έχουμε ένα κομματάκι πιο πίσω και άλλαξε όλη τη φράση. Ναι, πάντως εδώ ένα σπουδαίο. Θα ρωτήσει πολύ. Η κοινή να φοβεί τον άντρα και βλέπει ότι γίνει το ανάποδο. Άσχετο αυτό. Ναι. Δεν γίνεται ακριβώς το ανάποδο. Έτσι. Λοιπόν. Παιδιά, ωραία κουβέντα με τα παιδιά εδώ. Πολλά μηνύματα βλέπω. Για πάμε λίγο στα μηνύματα. Πού είσαι τώρα. Λοιπόν, ανεβαίνουμε λίγο πιο πάνω. Ναι, ναι, ναι. Λίγο. Ανεβαίνουμε, θα σα πω εγώ λίγο ακόμα. Εδώ λίγο πιο πάνω είναι μια ερώτηση για το Πασόκ. Λοιπόν, λέει. Το Πασόκ είναι παντού, φίλε. Το παλαιό Πασόκ ευθύνεται για τη διαφυλετική διάρθρωση τη κοινωνία μα. Ωραία. Πρώην Πασόκ σατανιστέ. Δεν ξέρω τι να πω. Μετά λέει το κομμάτι τα σπάει, μάλλον για αυτό το οποίο βάλαμε. Φαντάζομαι να παίζει, λέει, στην Ελληνική Βουλή και τα έδρανα να στενάζουν από λίπος και υδρότα. Και ούχα, ούχα. Οκ. Και μετά το. Και μετά λέει το. Το κομμάτι θα γίνει hit. Το κομμάτι θα γίνει hit. Και μετά λέει ο. Ο Εζή. Τι κάτι για τον Παντεζόνα μου λέει ο φίλος μας εδώ πέρα. Άστο να δεν πειράζει. Ο Παντεζόνας λέει. Έχει μεγέθη extra large. Ωραία. Έχει εντάξει. Τα πάντα παιδιά. Έχει 30 χρόνια ονοματάρο ο Παντεζόνας στον ελληνικό ντύσιμο. Και η Βιτανία 23. Λοιπόν, πάμε. Το. Body move, δεν ξέρω τι μας γράφει εκεί πέρα. Πήρε ο άλλος, τα λέω όταν αυτό. Και πάμε. Κάτι ψήστε, δεν ξέρω τι μας λέει. Ο Νίκος πρέπει να πιστεύει. Αφήνω μας τώρα εδώ πέρα τι μας λέει για φαγητά. Δεν ξέρω. The number of the beast, λέει ένας. Ωραία. Παιδιά. Number of the beast. Πάμε λοιπόν τώρα. Πάμε λοιπόν τώρα σε άλλα θέματα, αφού μιλήσαμε λίγο έτσι. Νίκος, είναι μου πει τη γνώμη σου πάνω σε αυτό. Είπανε και ο Αντώνης και ο Γιάννης. Ναι, περί θρησκείας και. Μετά από τη θάνατο, δεν έχει τίποτα. Αρχικώς ο θέματος, αν υπάρχει μια ανώτερη δύναμη και τα συναφή, θεωρώ ότι ο άνθρωπος κατά κάποιο τρόπο είναι μια οικία που μπορεί να φιλοξενήσει και τον διάβολο αλλά και τον Θεό. Δηλαδή, μπορούμε να είμαστε και οι χειρότεροι άνθρωποι στον πλανήτη, να είμαστε σατανιστές και μπορούμε να είμαστε ταυτόχρονα και. Και θεωρώ ότι. Όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή περνούν από και από τη μία όχθη στην άλλη και διατηρούν και μια ισορροπία. Το θέμα είναι για πόσο χρονικό διάστημα μπορούμε να διατηρήσουμε αυτή την ισορροπία. Τώρα, όσον αφορά για τη ζωή μετά το θάνατο, αυτό το οποίο ρώτησε και είναι απίστευτη ερώτηση και θεωρώ ότι όλους τους ανθρώπους προβληματίζει παρόλο που δεν είναι. Δεν το προσέχουμε, δεν το μόταν και ξέρετε κάτι, πολύ νέα παιδιά είστε. Όσο μεγαλώνουμε, τόσο και όλοι οι μεγάλοι επιστήμονες παιδιά εκεί που ήταν οι δεν πιστεύαν σε τίποτα. Πριν στο τέλος τα γεράματά τους ξαφνικά αρχίσανε και κάτι τους συνέβη μέσα να συμμετήσουν. Σαν καλέσματα. Όλοι σαν... τους, όλοι τους. Δηλαδή, εκεί τώρα τι μπορεί να είναι κάποια συνέχεια, λέτε, μπορεί να μην είναι, αλλά πώς διάλογο τώρα, δεν μπορεί να πιστέψω και εκείνο της Εκκλησίας, παιδιά, θα ξανά, δεν θα κάνει και θα ξαναδούμε το σώμα μας. Θέλεις άκουσα. Θα κάποιες ψυχές, κάποια άλλα πνεύματα, να πω ότι μπορεί κάποια πνεύμα, να πούμε η ψυχή μπορεί να είναι κάτι το φοβερό. Και να είναι, γιατί ξέρω τι μου κάνει τίποτα, παιδιά, τα όνειρά μου, τα όνειρά μου, βλέπετε όνειρά. Πάρα πολλά. Συχνά. Που σήξε τα όνειρα κάτι. Τι στο διάλογο είναι αυτό το οποίο το όνειρο βρίσκεται.
σκέψη κάπου, προσέξτε τι θέλω να σου πω, προσέξτε πως παίζεται κάτι πέρα από το κόμμα δεδομένο το σώμα, όπως λέγανε και οι αρχαίοι, έξι πλάτωνας, ψυχή και τέτοια, που έχει πάει η βόλτα και σε κάνει και ξυπνάς και λες, ωραία, πώς θα έχει παραδιά να με σκοτώσουν, έτρεχα κι εγώ. Ποιο σώμα έτρεχε αφού ήταν όνειρο. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνω στο πιάνο. Είναι μια χαρά το καταλαβαίνω. Δηλαδή βλέπει κάποιον και νομίζει ότι. Και ξυπνά και λε, πώ τι είχε η καρδιά. Άρα, πού πήγε εκείνο το σώμα και κουράστηκε, αφού ήταν απλό. Ναι. Πώ ανεβαίνουν οι παλμοί εκείνη τη στιγμή και η ένταση. Άρα, μήπω συμπάσχει αυτό που πήγε, πήγε και το σώμα μαζί. Κοιτάξτε πώ κάνω δικέ μου. Εγώ θα σα κάνω να βγω μέσα σε αυτό και θα κάνω ακόμα πιο τολμηρή. Ήταν όνειρο. Και να πει σε κυνηγάνε. Ένα σκύλο. Και ξαφνικά, ωραία. Έφυγε λοιπόν, μήπως φύγει κανιά ψυχή, μήπως πάει κάπου αλλού κάτι, αλλά ακολουθάει και κάποιο σώμα το οποίο βρέθηκε σε λίγο πάνω στο κρεβάτι. Εγώ κοιμόμουν, ρε άνθρωπε. Πώς έγινε να έχω. Λες και πλακώνω, λες και συνέβη κάποια να με φάνε. Και ποιο σου λέει ότι όταν κοιμάσαι δεν είναι ζεις πραγματικά και όταν τώρα είσαι ξύπνιος κοιμάσαι. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή που κάνουμε την εκπομπή μπορεί να είναι ένα όνειρό σου. Ποιο το λέει αυτό. Ναι. Ποιο μπορεί να το εγγυηθεί αυτό. Δηλαδή με την ίδια λογική. Είναι μια... Και όταν πέφτει για ύπνο, είναι ένα μικρό. Πραγματικά είναι ο εγκέφαλο μπορεί να σου κάνει πολύ περίεργο. Ναι. Ναι, δηλαδή θα μου πει τώρα που φιλοσοφούμε τόσο ακραία, αλλά εμεί στη φιλοσοφία ψάχνονταν πάντα και ξέρω μα, οι δικοί μα έχουν αποδείξει ότι με τη φιλοσοφία πήγαν μπροστά με τα πάντα. Καθόταν και κουβεντιάζανε και κάνανε τη ρητορία του επιχείρημα το μαύρο. Φαντάσου ο εγκέφαλο που είχε φτάσει σε τι πρόοδο. Γιατί εδώ γεννήθηκε αυτή η φιλοσοφία. Η άτιμη που δεν είναι τυχαίο. Το φιλοσοφία είναι το ψάξιμο τη αλήθεια. Το ψάξιμο τη αλήθεια. Πώς γίνεται λοιπόν αυτό το όνειρο, με έχει απασχολήσει πολλές φορές. Να πω ότι η δικιά μου άποψη είναι ότι το όνειρο και όλα αυτά οφείλεται στο υποσυνείδητο όπου είναι εγκεφαλικό. Δηλαδή ο εγκέφαλος πεθαίνει. Μέχρι κάποια χρόνια πεθαίνει. Η ψυχή είναι, όπως λένε οι όσοι πιστεύουν, τέλος πάντων, ότι είναι το αθάνατο. Ωραία, ωραία, το αθάνατο. Πώς γίνεται λοιπόν αυτό, αυτή η ψυχή πάει βόλτα από την ώρα που κάνει. Κανένας δεν ξέρει. Αυτό λέω. Ότι αυτή η επιστήμη τελικά, παιδιά, λένε πως έχουν βρει. Αλλά άμα έχουν βρει να ρίχνουν χειροσύμες και να αγκασάκες, έχουν βρει. Να πάρουν τον άνθρωπο που στάζει να έχουν βρει. Μπορεί να το έχουν βρει. Δεν θέλουν. Τα έχουν βρει. Και αφήνει και πεθαίνει ο άνθρωπο από την αποκατοίκηση και μετά από 100 χρόνια μπορεί να είναι καλά ή μαλακή. Όπω λέγανε για χολέρα. Καλά ρε για καρκίνο πεθαίνουν. Αφού κάνει μια αίρεση. Έχει βρει παιδιά ένα φάρμακο. Το οποίο. Κάνουν μία ένεση και για 100 χρόνια δεν παθαίνει κανείς τίποτα. Άτρωτος. Όχι καρκίνο. Δεν παθαίνει. Μωρέ τώρα ακούγεται λίγο υπερβολικό. Όχι, όχι καθόλου υπερβολικό. Εμένα που σου το ψάξουμε. Κάνουμε και εμένα η Παναγιάστη. Έχουν βρει φάρμακα. Αλλά τι. Πώς θα εξειδωθεί αυτή η άνθρωπότη. Πώς θα πεθαίνει. Υπερπληθυσμός. Πώς θα έχουμε από τη δυτική ιατρική. Δεν λέω και άλλες ιατρικές, αλλά ειδικά τη δυτική ιατρική που είναι κόψε κομμάτι. Πάμε χείριση, πάρε λεφτά, πάρε χειροθεραπείες, πάρε μηχανήματα. Πώς θα προχωρήσει που τελικά δεν πρόκειται να τα βγάλουν πέρα ούτε και με το φαγητό έτσι που πάνε τη γη. Γιατί τι, οι πέντε πλούσιοι καταδυναστεύουν δισεκατομμύρια, έτσι. Οπότε μαλάκες είναι να έχουν φαγητό για όλους. Έτσι. Πρέπει να τους καθαρίσουν. Αυτό είναι λίγο. Είναι τρελά πράγματα. Τρελά πράγματα. Φιλοσοφούμε λίγο τώρα πάνω σε αυτά, αλλά είναι ωραία γιατί είστε έτσι μου αρέσουν τις παρέες. Που το κάνουμε έτσι κουβεντούλα και θα αρέσει εδώ μέσα. Πες το παιδιά, τι λοιπόν, έχουμε. Ανεβαίνουμε λίγο πάνω. Ανεβαίνουμε λίγο. Θα σου πω εγώ, εδώ είμαστε. Ωραία. Λοιπόν, λέει ο Ντόπλερ, λέει ο Ντόπλα. Ναι, πες το. Ο Justin Bieber είναι full σατανίλα. Ναι, μιλάμε. Είναι Νίκο. Ο Justin Bieber είναι ένα πιτσιρικά Αμερικανό που έχει κάψει καρδιές σε όλη την Αμερική. Ναι. Ένα πιτσιρικά. Πόσο χρόνο. Σαν τον Λεωνάρντο Ντικάπριο, φανταστείτε παρουσιαστικό. Μικρό είναι. Όχι, σαν την λέει, σαν απλά σε αρσενικό. Ακριβώ έτσι. Και η ηλικία τώρα μιλάμε πιτσιρικό. 20 κάτι εκεί πέρα. Και είναι ιδιαίτερη μεσιά. Και είναι τέτοιο στυλ. Μεγάλο είδωλο. Χωρί να παίζει ροκ. Είναι πολύ ειδωλό, αλλά γενικά. Φούρσα τα λίγα. Να σου πω τώρα, σε τι στήλη ειδωλό είναι, σε διάφορα. Σε pop μουσική. Είναι mainstream beat το pop. Μπιτάκι με pop, ξέρω εγώ, που παίζεται full στα ραδιόφωνα. Γιατί, μήπως για να πούμε κάτι ονόματα μεγάλα κάποιων γυναικών, δεν είναι. Φαίνεται ολοκάθαρα πως είναι κατασκευάσματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι. Δεν μου κάτι λέει δε και τέτοια. Διάφορα εννοώ. Μετά λέει ο ανθρώπινο γύρο, η Λουκά λέει σατανίστρια. Την έχει δει μια φορά, λέει να θυσιάζει. Μα εντάξει. Τέσσερα σουβλάκια λέει με τον Νέο Σάκη. Εκεί στο ρε. Αντέρο, πώ το λέμε. Ανθρώπινο γύρο. Ανθρώπινο γύρο. Γύρω σαν γύρω. Καλώ το πήγα γύρω. Ο μυαλό είναι γύρω, σκέφτο. Πάμε. Δέσποινα Βαντίμον. Μ' αρέσει το nickname, μ' άρεσε. Τι λέει η Δέσποινα Βαντίμον. Γνωστή ποθού αυτή λέει, γνωστό ποθού. Μετά λέει
χρησιμοποιεί ο ανθρώπινος γιος μια τάκα από μια ελληνική ταινία. Αυτό δεν είναι που θέλει να μας πείσει. Ναι. Με θυμάστε, ρε πούστιδες. Είναι μια ταινία, νομίζω, ελληνική. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι φυλακές ανηλίκων. Με το Γαρδέλη. Που λέει, με θυμάστε. Είναι μια τάκα από ταινία. Πώς, από το 80. Σοβαρά. Τέλος πάντων, εγώ να σχολεί. Το λέει ακριβώς. Το λέει, με θυμάστε, ρε πούστιδες. Και νομίζω πρέπει να είναι τάκα, με θυμάστε, ρε πούστι. Και το χτυπάει. Πρέπει να είναι φυλακές ανηλίκων ή όχι. Φυλακές έπαιζαν. Ή κάποια τέτοια ταινία. Φυλακές θυμάμαι μονάχα που είχαμε μέσα. Μια τάκα. Εμάς ρε πούστι. Και μας που ο κόσμος καθεί και από τις λόγες. Αυτό βρε, αυτό που λέτε εσύ πρέπει να είναι πανικό στα σχολεία. Πανικό στα σχολεία. Μπορεί. Κάτι άλλο. Γιατί φυλακές και κάτι άλλα σατανάδες και τέτοια που έπαιζα δεν έπαιζα. Πάντως από κάτι στον ανθρώπινος γύρος είναι ο φίλος μας. Το ανθρώπινος γύρος με αυτό το nickname να μου έχει ανοίξει την όρεξη. Να παραγγείλουμε το γύρο. Κάσου βλάκι. Να σου πω, παιδιά, Γιάννικο μου, πάμε τώρα με. Άμα θυμάστε, ρε, που αφηγήκαμε. Ναι, ναι, μετά λέει ο Μαμάτης, Μαρίνο, πώς και δεν έχεις πει ακόμα τη λέξη εμβόλυμα, έλα πες τη μια φορά να γουστάρουμε. Εντάξει, εμβόλυμα. Υποφέλιμο όμως. Ναι. Και η εξέλιξη. Η εξέλιξη, λέει ο Ντόπλα, είναι ψέμα προπαγάνδα του σιωνιστή Δαρβίνου. Χρηματοδότηση του Μπίμπερ. Το πιστεύω. Δηλαδή, εξέλιξη τι εννοώ. Πώς εξελίχθηκε ο άνθρωπος από το. Εγώ έξω τα παιδιά που σου είχα δει μα 4 πόδια. Έχω πει ένα παράδειγμα. Πόσα χρόνια παιδιά έχουμε εφημερίδες τώρα και ραδιόφωνο και τέτοια. 150 χρόνια. Έχετε δει κανένα ραμποντάκο και έγινε προς τον ανθρωπάκο. Εκεί παραμένουμε. Γιατί δεν έχουμε 300 χρόνια να έγινε κάτι να ή τυπογραφικά να ακολουθούμε. Ωραία, θα περάσουν και 300-300 και δεν δει κανένα να σηκώνεται και να πετάει τις τρίχες και να γίνει εδώ. Και εγώ είμαι εναντίον του Νταρβίνου και τέτοια κάτι σημαίνει άλλο. Κάτι συγγενήμα μπορεί να είναι αυτά. Κάτι ζωάκια. Αλλά δεν νομίζω ότι έχουν προέρθει από εκεί, παιδιά. Δεν ξέρω, εγώ είμαι σε αυτά και μπήκ. Την έκρηξη και αυτά είναι παραμύθια. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα. Και τη Σάιρου. Που είμαι τώρα πιο πάνω. Λέει για τον Δαρβίνο και μετά λέει ο Μαμάν και τη Σάιρου πρώην Πασόκα σατανίστρια. Ναι, για αυτή μέσα. Μάλιστα, Σάιρου, μια άλλη pop τραγουδίστρια, Αμερικανίδα. Μεγάλα, αυτή είναι χείριστη. Αυτή είναι χείριστη. Εντάξει, είναι μαριονέτα, δηλαδή τη έχουν κάνει το μυαλό φραπέ. Σοβαρά, Λοιπόν, μετά, εντεροδιάλυτο. Ο δάσκαλο λέει Splinter, σα περιμένει στη σχολή για εκπαίδευση. Ο Κρανκ και ο Σρέντερ θέλουν να πάρουν τη φωνή. Αυτά είναι προχωρημένα. Δεν καταλαβαίνω το εγώ δεν καταλαβαίνω. Αυτό που λέει ο Θεός εδώ είναι από τα χελεγοντζάκια. Είναι από τα χελεγοντζάκια και ο Splinter ήταν ο δάσκαλος από τα χελεγοντζάκια. Μήπως και αυτό ετοιμάζονται τα παιδάκια από μικρά και τους παρουσιάζουν τέτοιες λέξεις που σιγά σιγά τα τρελαίνουν να τα μεγαλώνουν. Λοιπόν, και πάμε ο φίλος μας εδώ πέρα να τον βγάλεις τη λέει. Μαρίνο. Ναι. Έχει πάρει οξυγόνο κεφάλα σου και βλέπεις ουκιανούς. Εντάξει, όλοι μας έχουμε πάρει το βυθό. Όλοι μας έχουμε πάρει, αλλά κάτι να πάρουμε οξυγόνο, φίλε. Οξυγόνο γιατί σας βλέπω να παίρνεις τον νερό. Πάμε. Και έχουμε εδώ πέρα τον Ωμέγας Αλέξανδρος. Ναι, πρέπει να ήταν. Και. Δεινόσαυρος. Έλα, εσύ. Και δεινόσαυρος Ότο. Δεν μας τι πίνεις τώρα και πρέπει να σου πούμε καφεδάκια. Εσύ κάτι πίνεις εκεί πέρα γύρω. Ποιος το έγραψε αυτό, ποιος το ανθρώπινος γύρω. Ας πάει ο γύρος. I want to believe. I want to believe, λέει ο Μαμάν, θέλω να πιστέψω. Και ο βυθός του μπικίνι είναι μυστήριο. Είναι, γιατί ανάβουν φωτιές και όμως υπάρχουν φωτιές μέσα στο βυθό του μπικίνι. Ωραία. Και εδώ λέει ότι κάποιοι συγκλονίζονται, συγκινούνται όταν αντικρίζουν τα ίχνη του ανθρώπου πάνω στη σελήνη, μα όλοι... Μα όχι ο Αντώνης. Που κοιτάει τα άστρα. Που κοιτάζει τα αστέρια. Τα αστέρια. Ακίνητος, ανάσκελα από την ηρωίνη. Α, κατάλαβα. Λοιπόν. Τι να τον εμένα λύνει. Τι ξέρω. Όχι. Πέρα τους αυτούς ή πέρα μεταξύ τους. Λοιπόν, στο βυθό κρύβονται. Χασικλίδες. Μαλακίστρα, δεν ας πω, εντάξει, ας το πειράζει, ας το προχωράμε. Ο Κυλαϊδόνης, λέει ο Άννης. Ωραία. Αντένα έβλεπε ο Ιωάννης. Ωραία. Προχωράμε. Έπιανε αντένα μέσα στη σπηλιά στην Πάτμου. Έπιανε σπηλιά. Έπιανε αντένα μέσα στη σπηλιά στην Πάτμου. Για τον Ιωάννη, τον τώρα κράζει τον Ιωάννη, τον αντένα. Τον αντένα. Μαρίνο, για ποιον Λουκιανό έλεγες. Ωραία. Με ρωτάει. Τον Κελαϊδό. Κατάλαβες τώρα. Ναι, ναι. Τα επίπεδα τώρα είναι άστρο. Πολύ ωραία, παιδιά. Παίξτε εσείς το τέτοιο από εκεί. Αυτή. Παίξτε το. Και εμείς τώρα να πηγαίνουμε πολύ ωραία. Τι τραγούδια έχουμε τώρα εδώ πέρα. Ο Γιάννης θα μιλήσει για αυτό το κομμάτι. Σίγουρα θα θέλει να παίξουμε και το feed. Δεν το έχουμε νομίζω στη βάση μας το feed. Ξέρεις ποιο έχουμε, Γιάννη. Okay. Έχουμε τώρα. Βάλαμε αυτό, βάλαμε αυτό, βάλαμε αυτό και έχω τι μας μένει. Okay. Μας μένει τώρα ένα που είστε. Κοίτα πώς ξεκινάει. Αυτό. Ναι. Okay. Να μιλήσει για αυτό. Να μιλήσω όμως λίγο γι' αυτό. Γιατί αυτό είναι από τα προσωπικά μου που κάνω. Δεν είναι σαν Slytherin.
Είναι κάτι όπου είναι πολύ αυθόρμητο, πολύ διαφορετικό, με ελληνικό στίχο και hard rock μουσική. Ναι. Και δεν είναι troll, αλλά λέει πολύ σωστά πράγματα μέσω χαβαλέ. Δηλαδή, χρησιμοποιώ χαβαλέ, τελείως αυθόρμητο, και λέει πάρα πολύ σωστό νόημα. Είναι τελείως όλα δικά μου, παραγωγές, στίχη, μουσική. Σπίτι δηλαδή, όχι ενώ ότι δεν έχω πληρώσει τα λεφτά, θα κάνω όλα μόνος μου με φίλους. Και είναι κάτι. Παντελούμε. Πάμε να το δούμε. Μπράβο, και μετά να μας ξεκινήσει και τίποτα μαζί. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι. Πολύ ωραία. Πάμε, παιδιά, προσέχετε. Ωραία, περνάμε εδώ. Διαβάζουμε μετά τα μηνύματά σας. Τα λέμε. Σε θέλει κανείς πια. Και για αυτά που κρύβεις το παρελθόν μετράει τελικά. Ακού για λίγο το αεράκι που φύσα. Στα σιγανά σου λέει από το ράφι θα κοιτά. Η ζωή σου προς το καλύτερο.
Πω πω, θα τα παρατήσω όλα και θα γίνω πριγκίπισσα. Alpina Catering. Αναλαμβάνουμε και στο χώρο σας. Δεξιώσεις γάμου, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι, μπουφέ σε όρθια και καθιστά γεύματα, δείπνα, θεματικά πάρτι αλλά και εταιρικές εκδηλώσεις. Φυσικά σε ειδικές τιμές των καιρών. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός, ιδανικό προσωπικό, ελληνικά φρέσκα υλικά, κορυφαία κρασιά για να σας είναι όλα αρχοντικά. Auto Electric Service και Car Stereo Carodio. Εδώ όλα από ηλεκτρονική διάγνωση λαβών και προγραμματισμού εγκεφάλων και από βελτίωση επισκευής κινητήρων μέχρι ηχοσυστήματα, συναγερμούς, φώτα ξένων, αισθητήρες, αμορτισέρ, μπαταρίες, air condition και γενικό σέρβις αυτοκινήτων. Η πείρα μας, η σιγουριά σας. Αν οι ορέξεις σας είναι εκπληκτικές, τότε Captain John's. Αν το περιβάλλον θέλετε να είναι διαφορετικό, Captain John's. Αν θέλετε να τρώτε πλούσια και να πληρώνετε λογικά, τότε Captain John's. Αν θέλετε κάτι διαφορετικό, σίγουρα Captain John's. Γιατί μικρολίμανο, καλό φαγητό και Captain John's πάνε μαζί. Τώρα και στη Βούλα το νέο κατάστημα Κρέμα και Φύλλο και με διανομή στο χώρο σας. Καζάν DP, τρίγωνα πανοράματος, τσουρέκια γεμιστά, σοκολατόπιτα, βυζαντινό, μπουγάτσα αυθεντική Θεσσαλονίκη, σεκέρ παρέ, σιροπιαστά, ακόμη και καφέ. Κρέμα και Φύλλο και εκτός από Βούλα και Παλαιοφάλιρο και Νέο Κόσμο και Θιβόνι. Τώρα και το CNG Club Cafe 96 είναι το διαφορετικό μαγαζί. Φιλικό, ξεσηκωσιάρικο, με το Σπύρο Ασπιώτη και την παρέα του Live να εκτοξεύουν τη διασκέδαση και τις βραδιές καραόκι. Ευκαιρίες καριέρας, αλλά και το καφέ όλη μέρα, κάνουν τον CNG Club Cafe 96 μαγαζί για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Το CNG Δικαστήριο Club. Κόρτε καφέ. Εδώ τα ραντεβού σας. Εδώ τον καφέ σας. Εδώ βλέπετε όλους τους αγώνες. Εδώ δεν νιώθετε μόνοι ούτε μόνοι. Όσο για το Δικαστήριο Club, εδώ δεν χρειάζονται συστάσεις. Και με τα live και με τα happening, οι νύχτες σας παίρνουν όλες διαστάσεις. Εδώ παντεσία χρωμάτων και μουσικής. Εδώ για να μαγεύσετε και να μαγευτείτε μέχρι πρωινής. Γιατί αυτό το δικαστήριο δεν αθώνει, μόνο δικάζει. Δικάζει για να διασκεδάσει. Κόρτε καφέ, Δικαστήριο Κλαμπ στο Μπουρνάζι. Δικαστήριο Κλαμπ. Κόρτε καφέ. Εδώ. Ωραία. Για να δούμε πώς είμαστε. Α, μίστε. Ναι. Λίγο πιο δεξιά είσαι τελείο. Εδώ. Εδώ. Για να έρθει ο Αντώνης, τον αφήσαμε έξω. Έλα μίστε εδώ, λίγο εσύ. Αυτό είναι. Πάω λίγο τη δεξιά. Τέλει. Εκεί, μη φύγεις. Αυτό είναι. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά. Πάμε λίγο τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ με τον Νίκο. Νίκος Μαρίνος. Γιάννης Καλαμάτας και Αντώνης Καναράς. Εντάξει, παιδιά, τα ονόματα για λόγους τυπικούς τα λέμε τώρα εδώ, τα μου πήγε στην αρχή. Και το συγκρότημα. Σλίβερα. Σλίβερα. Πάμε λοιπόν τώρα και διαβάζει ο Νίκος από εδώ. Λοιπόν. Νίκο, να πάω πιο πάνω. Όχι, είμαστε οκ. Okay. Γιάννη, είσαι λέει και ο, λέει, σου λέει και ο Τάσος, νομίζω είναι αυτός. Κάτι, Γιάννη, ότι είσαι μεγάλος, λέει, κιθαρίστας. Ευχαριστώ πολύ. Κιθαριστάρα, λέει. Να πω κάτι. Αυτός είναι ο ξάδερφός μου, που όταν ήμουν μικρός, πρώτη φορά που είδα κιθάρα να παίζει, ήταν ο ξάδερφός μου ο Τάσος και πάντα έλεγα, μακάρι να μπορέσω να παίζω έστω στο 50% που παίζει ο Τάσος. Είναι πάρα πολύ καλός, είναι ο ξάδερφός μου και πάντα έλεγα, μακάρι να μπορέσω στο 50% να το φτάσω. Μπράβο. Πολύ καλός. Μπράβο το παιδί. Μετά ο ανθρώπινος γύρος λέει, όχι, χειρουργός μπαταριών. Δεν καταλαβαίνω. Είσαι στο δικό του. Ο γύρος έχει πάρει φωτιά σήμερα. Πάντως είναι ωραίος. Εγώ κάνω like στο γύρο πάντως. Και ξέρεις τι έχει κάνει και γύρω-γύρω. Λοιπόν, για πάμε τώρα λίγο, παιδιά. Πού σκατά βρισκόμαστε, 2016, με τέτοια γωνία για τον κόσμο. Τι γίνεται να ξεκινήσει από εσένα τώρα, Νίκη, μετά πάμε στα πέρα, παιδιά. Η κατάσταση είναι. Έξω από τα δόντια ο καθένα, σου λέει με ενδιαφέρει τα κομματικά του. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα, με ενδιαφέρει. Τι γίνεται σε αυτή την πατρίδα την οποία έχει δει δόξεις και βάσει κάποιων ηλίθιων ή κάτι συμβαίνει ξένων, τι έχει καταντήσει έτσι και να έχει την αγωνία κάποιος να τα βγάλει πέρα σε τους χειρούς. Τι γίνεται. Υπάρχει, το συμφέρον έχει ουσιαστικά πνίξει τα πάντα. Mm-hmm. Στο βωμό του συμφέροντος όλα γίνονται, απληστία. Δεν ξέρω τελικά αν ισχύει αυτή η φιλοσοφία που λέμε ότι όλα είναι ένας κύκλος και κάποια στιγμή θα ξαναναδειχθούμε, θα πάμε... Έχω απογοητευτεί, δεν θέλω να περνάω τέτοια εικόνα στον κόσμο απογοήτευσης, αλλά πραγματικά αυτό είναι πραγματικότητα. Δηλαδή το βλέπω και σε μένα, δεν θέλω να πω κάτι γι' αυτό. Δηλαδή και πολλά παιδιά τα οποία έχουν πάρει τα πτυχία τους, έχουν σπουδάσει με ένα όνειρο, έχουν δουλέψει, να δυσκολεύονται
να βρουν μια δουλειά για να μπορούν να. Με με γράμμα, αξίες. Μας μεγαλώσανε με τα πρότυπα ότι θα γίνουμε επιχειρηματίες και επιστήμονες. Και τελικά όλη αυτή η τάση που ήρθε από το εξωτερικό μας έκανε να μην έχουμε πρακτικότητα. Σωστό. Και αυτή τη στιγμή να είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση και να πρέπει. Μόνο με χαρτιά στα χέρια. Ναι, μόνο με χαρτιά στα χέρια. Δηλαδή, μια ιστορία δεν ξέρω τι γνωρίζετε σίγουρα, που ένα παλικάρι έκανε την έξυπνη ιδέα και έφτιαξε σουβλατζίδικο που τύλιγε, μπράβο, με το πτυχίο, φωτοτύξε τα πτυχία του και τα φωτοτύξε για να τυλίγει την κόλλα, σαν έξυπνη ιδέα. Αυτό είναι, ξέρεις κάτι, αυτό είναι και λίγο κωμικο-τραγικό. Πολύ σκληρό. Πολύ σκληρό. Πολύ σκληρό, γιατί σαν σκέψη και η φιλοσοφία στο βάθος είναι το που έφτασα. Για εκείνο, για άλλες δουλειές πήγαινε και τώρα με αυτό το τυχείο σε αυτό σου χωρίς υποτιμώ όταν πουλάει σουβλάκια κάποιος. Εσύ είσαι λοιπόν, ενώ θες να πεις ότι δεν βλέπεις φως. Να βγάλω λίγο το κεντρικό σου νόημα. Δεν θέλω, θέλω να υπάρχει αισιοδοξία, αλλά μέχρι στιγμής δεν τα βλέπω τα πράγματα. Δεν βλέπω κάποιο κινητήριο μοχλό, κάποιο όραμα, κάποιο πρόγραμμα. Ένα φως της μέχρι σε φως, τουλάχιστον σε τούνελ τα ακούμε τόσο χρόνια. Έχω σπουδάσει οικονομικά, έχω μια γνώση στο να μπορώ να καταλάβω λίγο τις, να μυρίζομαι η αγορά, τι τάσεις έχει και γενικά και μικροοικονομικά και μακροοικονομικά πώς κινούμαστε σαν χώρα και σαν κόσμος γενικά. Δεν βλέπω κάποιο κινητήριο μοχλό επιχειρηματικό στη χώρα μας. Δηλαδή, ή αυτός που θα έχει το βίσμα θα προχωρήσει, ή αυτός που θα κάνει μια λαμογιά, ή μετρημένοι στα δάχτυλα που έχουν πάρει τις κομβικές θέσεις. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δηλαδή, θέλει κάποιος φορέας λίγο να βοηθήσει τους νέους να βγάλουν τα χαρίσματά τους, να τα παρουσιάσουν, γιατί υπάρχει τέτοιος θησαυρός που είναι πραγματικά στενάχωρο να βλέπεις να μένεις στο σεντούκι ακριβώς. Σαν αδιέξοδο, σαν αδιέξοδο καθένα στην πορεία. Αδιέξοδο. Έχουμε μεγάλη δύναμη σαν μονάδες όλοι μας και αν μπορούμε να ενωθούμε και να δημιουργήσουμε κάτι αποτελεσματικό και ομαδικό, νομίζω θα μεγαλουργήσουμε. Όλα μπορούν να λυθούν σε δευτερόλεπτα, εγώ θεωρώ. Το κάνουν επίτηδες. Το κάνουν επίτηδες. Δηλαδή και από την κρίση αυτά μπορούσαμε να φύγουμε σε ένα δευτερόλεπτο. Βέβαια. Όχι σε ένα χρόνο. Σωστό. Αυτό το πιστεύω. Εσύ, Γιάννη. Εγώ πιστεύω ότι εδώ που φτάσαμε δεν είναι ότι πρέπει να κρίνουμε μόνο 300 και τέτοια, αλλά όλη την κουλτούρα και όλους όσους υποστήριξαν αυτούς όπου υποστήριξαν και όλη την κουλτούρα και το μυαλό όπου κάνει την κατάσταση εδώ πέρα που είμαστε. Δεν φταίνε τα πολιτικά μόνο. Φταίει και η κοινωνία. Δηλαδή, και αυτό που γίνεται έξω στον δρόμο ή κάθε μέρα σε τρένα, σε πανεπιστήμια, σε όλα αυτά, φταίνει όλα αυτά. Η κουλτούρα αυτή. Θέλω να πει συγγνώμη για τη διαφωνία σου, γιατί καταλαβαίνω το μήνυμα του πιάσαν κόσμο. Εννοεί, αυτά που συμβαίνουν, το οχλοκρατία κυριολεκτικά και ει βάρο ενό σταλμού, ακόμη και συνδικαλιστικά, εννοεί αυτό που γίνεται έξω παντού, που είμαστε πώ θα καταστρέψουμε, εννοεί ότι φταίει γενικά η κοινωνία τη που δομήθηκε. Όχι. Για πέστε μου. Φταίει η γενικότερη κουλτούρα του ανθρώπου που έχει. Ναι, δηλαδή, πάνω σε τι θέματα, πέρα από τους πολιτικούς και πέρα από αυτούς που λέμε πως αυτοί κυβερνάγανε, αυτά έκανε σκατά με τους ξένους, τους δολοφόνους. Γιατί είναι πώς του λένε, το κογκλήφι. Αυτά τα χρόνια την Ελλάδα τη φέρονται, σαν να είναι πάμε να τους αλλάξουμε τα φώτα. Τι εννοείς. Πάνω στην εικόνα του φαίνεστε, πάνω στην εικόνα που δεν υπάρχουν πια ούτε τρόποι ούτε επίπεδο. Δηλαδή, ο λαός θες να πεις. Ο φανατισμός που φανατίζονται όλοι με κάποιο κόμμα, με κάποια ιδέα που δεν ξέρουν απολύτως τίποτα. Έτσι, κανένας δεν ξέρει τίποτα τι γίνεται. Φανατίζονται με μια ιδέα που ούτε καν υπάρχει. Και αυτό είναι δηλαδή ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία βελτίωση από τη στιγμή που δεν μπορούν πέρα από το φανατισμό να δουν ποια είναι η αλήθεια. Δεν θέλω να πει τα κομματικά μας όμως σκοτώσουν στα πολιτικά έτσι. Και τα πολιτικά, αλλά τα μυαλά. Τα μυαλά είναι ότι μας έχουν σκοτώσει. Γιατί άμα ο κόσμος που τους ψηφίζει, εννοείς. Τι εννοείς ακριβώς. Και ο κόσμος που τους ψηφίζει, αλλά γενικότερα η κουλτούρα. Η κουλτούρα. Η παιδεία μας, παιδεία, θέλω να πεις γενικά. Παιδεία, ναι. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει παιδεία, ας πούμε, σε ένα σχολείο όπου οι ίδιοι καθηγητές κάνουν τον ορισμό του bullying στα περισσότερα παιδιά. Και εκτός από αυτό, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει παιδεία όταν ο ίδιος ο καθηγητής δεν έχει καθόλου παιδεία. Και εγώ συνεχίζω και κάτι άλλο, γιατί πήγα να σε ρωτήσω στην αρχή μήπως εννοεί και ο Αντώνης αυτό. Και πώς είναι δυνατόν όμως την ίδια στιγμή που τις ελικάδες σε μη, όλοι τα έχετε περάσει αυτά, να κάνω σε ένα στυλ άντρα μαλάκα καθηγητές, εμείς αποφασίζουμε εδώ. Δεν γίνεται αυτή η παιδεία να πάει μπροστά. Δεν είναι προοδευτικό αυτό, παιδιά. Δεν είναι συνδικαλιστικό αυτό. Ένα 15 μελές, ήρθε η μαμά, του μίλησε λέει του παιδιού μου πολύ άσχημα, στείλα στον Εύρο. Δεν γίνεται έτσι. Τρώγαμε μία βέρκα ρε παιδιά
Και δεν πεθάναμε κιόλας που τρώγαμε μια βέργα να κάνουμε κάτι. Συγγνώμη, να πω και ένα τελευταίο. Αυτό. Λάθος άτομα σε λάθος θέσεις παντού. Μα ξεκινάει από το Υπουργείο Παιδείας. Όλο ξεκινάει όταν σου δίνει την ευκαιρία, παιδιά, μέσα εκεί να κάνεις ό,τι θέλουν κάποια παιδιά. Παιδιά είναι. Πού μπορεί να δεν το συμφέρει στα παιδιά. Έχει πει ο πατέρας στο σπίτι, να σου πω: πει να δει και μην κάνετε, κάνετε απεργία. Δεν είναι αυτό ο συνδικαλισμό και ο πρόεδρο στην Ελλάδα. Αυτά είναι σάπια. Είναι όλα σάπια. Αντώνη, συζητώ, συγγνώμη. Τίποτα, τίποτα. Σίγουρα κάποια πράγματα ξεκινάνε από την οικογένεια. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην οικογένεια, το πώ θα μεγαλώσει και πώ θα γαλουχίσει ένα παιδάκι. Γιατί το παιδάκι κατεμένει μια γραφική σέτα. Εντάξει, σίγουρα γεννιέται κάπω με κάποια χαρακτηριστικά δικά του, αλλά από εκεί πέρα πώ θα το γαλουχίσει εσύ. Και τι πράγματα θα του διδάξει, τι ήθη, τι αξίες και όλα αυτά. Σίγουρα ένας μεγάλος παράγοντας είναι το σχολείο. Εντάξει, μην επαναλάβω τώρα και τα λεγόμενα του Γιάννη και του, και του Νίκου. Ναι. Στο θέμα το κοινωνικοπολιτικό, εγώ πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος, έτσι με ό,τι έχει πάρει σαν εφόδιο από τη ζωή του, έρχεται το πλήρωμα του χρόνου που θέλοντας και μη θα φιλοσοφήσει λίγο τη ζωή του και θα δει τα λάθη του. Και είτε θα μάθει από αυτά, είτε θα συνεχίσει και θα κάνει τα ίδια λάθη. Και αυτό έχει φυσικά σαν αποτέλεσμα να κρίνει πάρα πολλά πράγματα και στην προσωπική του ζωή, αλλά και στο σύνολο. Mm-hmm. Γιατί ένας άνθρωπος που ανέφερα τώρα πάει και ψηφίζει, πάει στο γήπεδο, πάει στην καφετέρια, θα κάνει παιδιά αύριο μεθαύριο, αφού θα τα γαλουχίσει με τη σειρά του. Απλά δυστυχώς θεωρώ ότι δεν θέλουμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Όχι ότι δεν μπορούμε. Ουσιαστικά δηλαδή λέω, ναι, συμφωνώ πάρα πολύ. Βασικά ο Νίκος με κάλυψε στο 95% αυτό που θέλω να πω. Ότι υπάρχει εν δυνάμει, potentiality, όπως το λέμε και στα αγγλικά, αλλά δεν θέλουμε. Και υπάρχουν άπειρα. Ο κόσμος εμείς ήδη δεν θέλουμε να αλλάξουμε. Γιατί δεν είναι μόνο η πολιτική. Είσαι σε μια δουλειά, είσαι σε ένα πόσο. Εννοείς και από συγγνώμη. Και εννοείς πώς ψηφίζουν ή να τα κρεμίσουν όλα. Να πούνε ρε, μας έχει διεκδάρει. Προφανώς και. Να κατέβουν στους δρόμους. Προφανώς και αυτοί που ψηφίζουν. Όλοι. Και αυτοί που ψηφίζουν και αυτοί που δεν ψηφίζουν και αυτοί που ψηφίζονται. Τα αλλά αυτοί δεδομένα δεν θέλουν το μάθημα. Δεν θέλουν. Πρόσεχε, αυτό μας έχει αποδείξει πέρα από αν δεν συνεχωρούμε κανένα κομματικά. Αυτό. Έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Με εξαιρέσει σε κάθε κόμμα κάποια φωτεινά μυαλά. Τα οποία μπορεί και δεν μπορεί να κάνουν τίποτα κακό. Και μπαίνουν μια φιλοδοξία και ουσιαστικά του τα λιώνουν. Και μετά λένε που να κουνηθώ εδώ μέσα να μην καταρρίσουν κιόλα. Α πάρουμε το χιλιαράκι μου εκεί πέρα. Ναι, και λέω τώρα. Είναι όμως αυτός τρόπος, παιδιά, να είμαστε τελικά σαν ήλωτες και να λες εντάξει, έτσι είναι τότε, ας τα υποστούμε. Ποια αισιοδοξία υπάρχει τελικά. Άρα θα προχωράμε έτσι και τέσσερα κρίσιμα έχουμε. Δεν έχω ιδέα. Εγώ που είμαι υπέρ αισιοδοξάνω και ο Νίκος υπέρ αισιοδόξο, δεν πιστεύω ότι θα γίνει τίποτα καλό. Εγώ πάντως δεν το βλέπω. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει. Θέλω να αισθανόμαστε καλά, να προσπαθεί ο καθένας με τη σειρά του να αισθάνεται παραγωγικός, να χαμογελάμε, γιατί δεν κερδίζουμε και τίποτα με το να δώσουμε την απεσιοδοξία. Αλλά αν με ρωτήσει ειλικρινά, θα σου πω ότι φως εγώ δεν βλέπω. Άρα, τι προσωπικά κάνουμε. Ωραία, τι να κάνουμε. Χαμογελάμε, να ζούμε τη στιγμή. Μάλλον αυτό. Όπως αυτή τη στιγμή που μας χάρισε σήμερα. Ακριβώς. Είναι μια στιγμή. Μια ευχάριστη στιγμή. Ακριβώς. Και να επικοινωνούμε μεταξύ μας όσο μπορούμε. Ναι. Να επικοινωνούμε. Και να πει ο κόσμος. Να μιλάμε ένα στον άλλον. Να λυγόμαστε ένα στον άλλον. Φαντάζομαι, παιδιά, είναι σαν να έχουμε, ένα. Ξέρουμε την πορεία μας και λέμε εντάξει, ας πούμε, έχουμε δεχθεί μια. Έχουμε δεχθεί κάτι που μας επιβάλλουν άλλοι. Δεν είναι καλό πράγμα. Σαν να, έχουμε ημερομηνία, να ξέρουμε την ημερομηνία λήξης. Και μην το δεχόμαστε. Να ξέρουμε θα εκτελεστούμε, ναι. Θα μπούμε στο εκτελεστικό απόσπασμα σε 10 μέρες από τώρα. Και να προχωράμε. Και να προχωράμε έτσι. Ναι. Κάτσε. Δεν μπορώ να το πιστέψω εγώ αυτή την Ευρώπη. Εγώ είμαι εναντίον της Ευρώπης άλλη. Με αυτά που έχουν γίνει έτσι. Δεν πιστεύω αυτή την Ευρώπη τυρανάει το λαό. Μας έχει πιστεύω. Γιατί, άμα είχε καλή πρόθεση, θα μας νοικοκύρευε. Και όχι θα τιμωρούσε ένα λαό, γιατί μας τιμωρεί τώρα. Να σας πω εγώ ένα πολύ αστείο πράγμα για να καταλάβετε η Ευρώπη πόσο πολύ μας έχει τιμωρήσει. Ακόμα και σε πρακτικό επίπεδο. Ένα δέμα για να που ζυγίζει τα ίδια γραμμάρια κιλά για να το στείλει στη Γερμανία, πληρώνει για πάρω ένα CD 5 ευρώ και για να το στείλει στον Καναδά δίνει 2 ευρώ. Τι σας λέει αυτό. Τι συνομπάρισμα τρως. Το ακριβώς ανάποδο πρέπει να γίνει. Ο Καναδάς τι απόσταση από την Ελλάδα και τι απόσταση από την Ελλάδα. Δηλαδή, σκεφτείτε και φανταστείτε, πληρώνουν περισσότερα για να. Φαντάσου τι δόλο έχουν. Αρχίζουν και σε blacklist. Θα κάνουν blacklist. Παιδιά, ο Θεός βοηθός. Εμένα δεν μου άρεσε εδώ και σήμερα που είμαι φίλο μου. Λέξει κάτι, μίλησε μου λέει πριν ο Πρωθυπουργός. Μου λέω πέρα από κομματικά. Πέρα από κομματικά, εγώ δεν θέλω να μου βάλουν έτσι άνθρωποι. Και λέει, είπε, λέει, δύσκολα πράγματα. Μπορεί να τα καταφέρουμε, αλλά πολύ δύσκολα.
Φαντάζει τι υποπτεύεται και αυτό. Οι Ευρωπαίοι δεν έχουν στο νου του να κάνουν τίποτε που να βγει η Ελλάδα από αυτό. Αν τα μόνο να την πατήσουν περισσότερο, μα έλαβε την Παναγία, και το έχουν δείξει και μέσα στου αιώνε. Δεν είχαν ποτέ σημάδι με μεγάλου. Λαμόγια είχαν. Όταν μου λέει ότι είναι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, είσαι μέχρι την Ελλάδα. Ωραία, ρε άνθρωποι. Και εγώ έχω σύνορα θαλάσσια. Είμαι Ευρώπη, δεν είμαι ρε άνθρωποι. Είσαι. Είμαι. Μου βγαίνει η Παναγία στο όξο αυτό που έχει τάξει την Παναγία. Γιατί αυτή η υποκρισία ότι δεν πιάνετε και κάτι γιατί είναι ειδικό καθεστώ και δεν προστατεύεται λοιπόν. Ελάτε, πάρτε γύρω-γύρω καράβια. Μην του βγαίνει η Παναγία του Έλληνα. Γιατί να περνάει τούλο και αυτό. Άρα τι, το έχετε κάνει επίθεση και έχετε τρύπια τα σύνορα. Έτσι. Έτσι, στημένο. Το κάνετε επίτηδε. Είναι στημένο. Και μη σου πω, οι ίδιοι στέλνουν εκεί και λέει: στείλτε του και κάτω τώρα να του γαμίσουμε. Δεν εξηγείται αλλιώ, παιδιά. Χωρί να είμαστε εναντίον των ψυχών που του βγαίνει η Παναγία, πνίγονται παιδάκια, κάνουν. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα, λε, είμαστε εναντίον. Πώ γίνεται αυτό να είναι τρίπιο. Ένα. Δηλαδή είμαστε σκοπιά, έχετε πάει στα τέτοια σπίτια. Ναι. Και έχουμε λοιπόν το τελευταίο φυλάκι όμω στα τοπέδα μα και φυλάνε. Το τελευταίο φυλάκι μου λέμε: α το μάλα να σκοτώσουμε, δεν μα νοιάζει. Και πώς γίνεται να σημαίνει το στρατόπεδο σε καλή τέτοια. Και εμείς είμαστε πιο πέρα. Και λέμε εκείνο που έχουμε πάρει την παρέα μας. Που έχουμε πει και φυλάει στη γωνία ο Κώστας. Αν δεν μας νοιάζει, θα μας μπουν οι υπέρ. Αφού λέμε να κάνουμε και εμάς θα πνίξουμε. Όχι, άρα εμείς κάποιοι στείλαμε και λέμε φάκτον αυτό. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ξέρω εγώ. Το θέατρο του παραλόγου. Λοιπόν, πέρα από αυτό, να έχουμε. Ώρα Ελλάδος, πέστε μου κάτι περίεργο, θυμίστε μου λίγο τι ώρα είναι. Είναι 12:36. 12:36. Έχουμε ακόμη κανένα δεκαλεπτάκι. Ωραία, τέλειο. Παιδιά είναι ωραίο. Έχουμε κανένα δεκαλεπτάκι. Έχουμε τίποτα ενίκο λοιπόν, και μέρα σε κουρσέ, είναι... καρδέλες, καρδέλες. Λοιπόν, λέει, μάγκες αποκάλυψε, ο Γιάννης είναι ρομπότ. Γιάννη. Αποκάλυψε, ποιος θα μιλήσει. Ο Ντόπλε. Ευχαριστώ, Νίκ, είσαι μεγάλο παλικά. Μεγάλο παλικά. Δεν προβλέπουμε στην άλλα παιδιά, ένα μέσα. Είδε με τι μπόντικα του Ομπάμα. Κάτι πες, αυτή είναι εξωγήινη. Α, με αυτά που συμβαίνουν. Ρομπότ, ρομπότ. Και λέμε αυτά που συμβαίνουν. Δεν αποκλείεται πάντω που μιλάγαμε μετά από την αρχή. Ρομπότ να έχουν γίνει. Για σίγουρα. Πάμε, δεν έχω καμία ψυχολογία ευαισθησία και καθαρίζω λαού. Πραγματικά δεν μπορεί να πουλεί. Λοιπόν, μα και πλήσει κεφάλι να κάνει ρομπότ κοινέ. Ρε παιδιά μου, πάτε μακριά. Το πιο σύγχρονο όπλο. Οι λιάφοι που πάνε και ανακοινάζονται. Να καλά, αυτό είναι. Ρομπότ. Μαθαίνει ξένε γλώσσε, μπαίνει σε αεροπλάνο, βγάζει διαβατήρια, βγάζει ταυτότητε και είναι κινούμενη βούμβα, έτσι. Αυτό ο άνθρωπο. Πώ αντιμετωπίζει αυτό, α πούμε. Πώ αντιμετωπίζει. Μπαίνω εγώ τώρα σε αεροπλάνο και πάω. Με το σταυρό σου. Να είσαι τυχερό να μην φεύγει. Πάνω σε μια χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, έχω τα διαβατήριά μου κανονικά τα πάντα και πάω ρε παιδί μου εκεί οπουδήποτε και ανατινάζω. Έτσι απλά. Ξυπνά το πρωί και βάζει τι βόμβε σου για να δεινά. Λοιπόν, αυτό ρομποτικό είναι το ύφο. Γιατί μέσα στα πλαίσια αυτά. Εγώ, Αντώνη, παρόλο που είμαι εναντίον αυτών των περιπτώσεων, ξέρει τι θα έπρεπε αυτέ τι βόμβε. Είμαι υπέρ τη επανάσταση με τέτοια μορφή. Mm-hmm. Πήγαινε εκεί που είναι η αιτία που σου κόβουν το λαό. Εκεί. Εκεί. Άρε μάγκα. Αλλά μου σκοτώνει 50 ξένου ανθρώπου. Τι. Μπορεί κρυφά αυτού που πεθάνω να του έπαιρνε γνώμη να λέγανε. Είμαι υπέρ σου, φίλε μου. Ακριβώ. Ακριβώ. Δηλαδή δεν τοποθετούμε του σκοτώνει επειδή ξέρω εγώ απλά δεν είναι αντίθετη με τη θρησκεία που πιστεύει. Δηλαδή πάλι στα ίδια πράγματα γυρνάμε. Ναι. Και τι ξέρει, κάνουν. Κάτι μου λέει πώ γίνεται μετά πιο αστυνόμευση η γη ακριβώς, με αυτά τα κρούσματα. Λοιπόν, κάτι άλλο είπε, να σου πει, γιατί είπα πει ένα θέμα και τα αφήσαμε όταν βγήκαμε στον αέρα. Κάτι είπαμε πριν, λέμε, θα φέρουμε κουβέντα ακόμα. Για το YouTube. Α, για το μέσα. Τι παίζει εδώ μέσα. Πώ τα βλέπετε εδώ τα πράγματα. Εσά πολύ οργανωμένα μα. Όχι αυτό. Γενικώ. Μεγάλη επανάσταση θεωρούμε. Δηλαδή μπορεί να ακουστεί και να λανσάρει τον εαυτό του όπω θέλει. Σίγουρα υπάρχουν όμω και οι marketing ομάδε από πίσω που μέχρι ένα σημείο θα ακουστεί. Μετά πρέπει να σκάσει και τα χρήματα. Εκτό αν κάνει κάτι πολύ ακραίο ή κάτι πολύ ιδιαίτερο που θα γίνει το λεγόμενο viral και θα αρέσει σε σένα ώστε εσύ να το δει από κάποιον και μετά να γίνει μια πυραμίδα. Και ουσιαστικά από στόμα σε στόμα. Να μην σταματήσουν. Και ναι, και ουσιαστικά να κάνει κάτι το οποίο να μην το έχει ξανακάνει κάποιο πριν. Θα τα πει στον προχωρήσει, λε. Θεωρώ. Δηλαδή, πω είναι κύκλο. Εμεί η δύναμή μα δηλαδή είναι. Κάνουν μια κοινοποίηση πάει μέχρι εκεί. Αυτοί έχουν βάλει επίτηση εκείνο το σαλάκι που ρίξαμε στη λίμνη μέχρι εκεί. Αν θέλουν αυτοί, σου παίρνουν και το κάνουν
Ναι, κατάλαβε. Κάπου στη μέση βρίσκεται η. Αυτό καταλάβει, παιδιά, και σε ονόματα. Εγώ έχω πει ένα παράδειγμα και ο Γκουίνι αντιπαθητικό, αλλά αποδεικνύεται μετά από δύο χρόνια. Όταν φτιάξαμε τον Παντελίδη. Αυτό η μπράβο, ωραία, είναι κουβέντα. Εγώ το είχα πει δύο χρόνια πριν. Παιδιά, υπάρχουν εταιρείε που σε βουτάνε με στον μπάνιο σου κάνει έτσι και εσύ είναι πανάξιο παιδί. Δεν το κρίνω εγώ τώρα τον Ισπαντελίδη. Παρά λέγαμε το Γιάννη, τον Ηλία, τον Κώστα. Μην μου πείτε τώρα με μια κιθάρα 1,5 εκατομμύριο like. Ήταν να προετοιμαστεί να φτιαχτεί και με τις δικτυώσεις του αυτού φτιάξτε ένα του χρόνου το θέλουμε στο κέντρο το τάδε με το τάδε. Έτσι, έτσι. Να δημιουργήσουμε το μηδέν. Όπω άλλα παιδιά είναι πανάξια. Ναι. Του βγαίνει η Παναγία και πάει κοίτα ο κύκλο του. Εκεί ακριβώς. Και από βόμβε. Και δεν το λέω καθόλου για αυτό το παιδί που δεν το ξέρω, αλλά εύχομαι να πηγαίνει καλά. Ακριβώς. Είναι τα πράγματα δηλαδή. Ενοχιστρωμένα. Δεν με είσαι εσύ κάτι που να πει Γιάννη. Τίποτα. Το YouTube είναι εργαλείο. Όπως το χρησιμοποιεί ο καθένα, τόσο καλύτερα για αυτόν. Άμα ξέρει να το χρησιμοποιεί, υπάρχει τεράστια γνώση μέσα στο YouTube. Δηλαδή, μέχρι και παιδιά που θέλουν να αρχίσουν είτε μουσικό όργανο είτε οτιδήποτε μέχρι μαγειρική, μπορεί να το χρησιμοποιεί και στο όφελό σου. Και να πάει καλά. Αν το χρησιμοποιεί όμω λάθο, θα πάει ει βάρο. Όπω και όλα τα πράγματα. Όπω όλα τα πράγματα. Είναι οι κρίσει που θα του κάνει. Γιατί η έτοιμη πληροφορία είναι και επικίνδυνη. Από πλευρά σε δικτύωση εδώ μέσα, χτυπάμε γκόμενε και γκόμενε, τι γίνεται μέσα. Έτσι παίζει. Μόνο έτσι. Παίζεται. Μόνο έτσι γίνεται πια γνωριμίε και τα λοιπά. Που φτάσαμε. Ναι. Δυστυχώς. Δηλαδή, μόνο εκεί στου δρόμου που να βγει κανεί, κάνουν τάχο που είμαστε εύκολοι και ότι είναι εύκολε. Οι σχέσει μα τελικά έξω, εδώ μέσα, μπορεί να ψήσουν και 10 άτομα και να κάνει κατά. Όλοι έτσι είναι μέσα από ψέμα, βέβαια. Έτσι. Και περισσότεροι βάζουν κάτι φωτογραφίε που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Έτσι, ειδικά οι γυναίκες έχουν πολύ ταλέντο σε αυτό. Μα έχει, ναι, μπορείς να κομμενάρα. Ναι, αλλά δεν είναι τελικά κομμενάρα. Δεν είναι καλό αυτό που σας το παίξατε. Γιατί ένας παιδί μου θα πλησιάσει κάτι και θα δει. Εγώ αν έκανε κάτι τέτοιο, θα έλεγα, άντερε μαλάκο, και μόνο που σε έβαλες αυτός απολύτως αυσυνείς. Δηλαδή, όταν πας ξεκινάσει έτσι, τι είσαι να βάλω εγώ αυτό που δηλαδή. Εντάξει, δεν είμαι μαλάκας. Όχι, μοιάζει όμως με τις φωτογραφίες. Αν σε βάλω, θα βάλω μια σημερινή. Θα βάλω, ρε παιδί, πιο κοντά. Δεν πάω να βάλω μια πριν 70 χρόνια. Που μου τα γουρνούν. Μα δεν είναι ότι είναι πριν 70 χρόνια, είναι ότι είναι άλλος άνθρωπος. Είσαι άλλος άνθρωπος. Οπότε μπορεί να πεις, Παναγία μου. Σπιριτάκι, κάτω στάδιο. Ή, σε αυτές τις περιπτώσεις, για το κάνουμε τούκο το αντίθετο, αυτή η κόμενα που σου στέλνει κάτι τέτοιο, καλύτερα δεν στέλνει έναν ψιά της ή καμιά γονή της και να μάς και να πεις έτοιμο ειδικό. Εσύ μοιάζεις. Εκεί κοντά είσαι, ξέρεις. Ξέρω, πάντως ιστορία, αυτό με τα ψεύτικα τα προφίλ και με ψεύτικα προφίλ. Υπάρχουν και πολλά ψεύτικα προφίλ που κάνουν, εκμεταλλεύονται κόσμο και τον οδηγούν σε ακραίες συμπεριφορές και καταστάσεις. Δηλαδή να ερωτευτούν, να χάσουν περιουσίες, λεφτά και ουσιαστικά είναι πολύ άρρωστο το όλο. Πολύ. Και μου άρεσε πολύ, παιδιά, μια εκπομπή, αυτό που μου έκανε πολύ εντύπωση, που εγώ τα Αμερικάνικα, το υπερβολικό και τα ψεύτικα, τα στιμένα, δεν τα πάω. Αλλά είδατε μία που ακολουθά ένα συνεργείο, εκπληκτική ιδέα. Κάποιος που έχει ψεύτικο προφίλ και την πηγαίνει σε όποια πόλη και να είναι, παίρνει το άτομο αυτό που κλείσει ραντεβού. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Πώς λέγεται αυτό, ραντεβού. Α, ναι, το έχω δει στο τύπα και το συγκλονίζει. Ναι, το ξέρω, το ξέρω, το έχω δει. Και πάει ξαφνικά, χτυπάει και βγαίνει και βλέπει. Νόμιζα ότι έψινε μια γκόμενα. Και μπορεί να την άγγιζε. Ήταν μια γυναίκα που την έψινε, του μίλαγε όμω με τέτοια ψυχολογία. Με φωνή και ψυχολογία και μιλούσε στο μυαλό του. Του είχε κάνει. Για το γράψα αυτό, λέει. Εκανιζόταν τη φοβερή εκπομπή. Αυτό λε. Ναι, το έχω δει πραγματικά. Δηλαδή, το άσπρο μαύρο μέσα από τη διαδικασία. Έτσι, έτσι. Αυτή η εκπομπή πια δεν μου θυμάσαι που είναι, ποια ήταν. Δεν πειράζει. Εντάξει. Μία. Λοιπόν, ωραία. Παιδιά, εδώ τι λέει από εδώ. Και από εκεί λέει τελικά. Τα σουβλατζίδικα το έφερε Μαρίνο. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε φτάσει ώρα Ελλάδα. Πώ είπαμε, παρατέταρτο. Ναι. Παιδιά, εδώ ήταν πολύ ωραία. Ακούστε τι μπορούμε να κάνουμε. Σαν φινάλι. Πάμε κατά τη γνώμη τη δική σα, που είστε και τρει μαζί, εγώ θα γούσταρα. Ναι. Να δω και να το κόψουμε ακόμη στο μισό ή αν όχι μισό. Θέλω εκείνο που είστε και τρει μαζί. Α, το κομμάτι που ναι. Το βάλαμε για πριν να φύγει. Θέλω τους τρεις. Ας το έχουμε βάλει. Αυτό πρέπει να είναι. Το που είσαι πάνω. Εδώ είμαι. Εδώ. Θέλω λίγο να κλείσουμε έτσι, παιδιά. Αν δεν μας γράψει κανείς, να φτιάξαμε τον Νόνι. Τι λέει ντόπλα. Να φτιάξουμε το Μέγκατρον ενωμένοι Έλληνες. Ωραία. Πάμε, παιδιά, λίγο. Να δούμε λίγο και γυρνάμε. Που είστε και οι τρεις μαζί και το κόμμα τώρα θέλουμε. Επειδή το έχουμε δει. Ας το κάνουμε ένα κλείσιμο και με τους τρεις σας μαζί. Έτσι. Πάμε και γυρνάμε. Σίγουρα,
of man you wanna be. Child leading the ground, I'm with me, you wanna be the one. Young boy leading the ground, I hear the mother sound. Young boy 22 down, I'm with me, you wanna be the clown. Young boy leading the ground, I hear the father sound. I'm with me, you wanna be the one. I'm with me, you wanna be the sun. I'm with me, you wanna be. Die with me, you wanna be. Die with me, you wanna be. Leonardo's Ring, το δακτυλίδι του Λεωνάρντο. Μια παγκόσμια επιτυχία τώρα και στην Ελλάδα. Στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης. Παίζουν Ηλίας Κακλαμάνης, Νίκος Χαλατζίδης, Κωστής Κούκιος, Θάνος Κυριαζής, Χρήστος Πανόρας, Σταμάτης Κακαβελάκης, Κωνσταντίνος Μενούνος. Σκηνοθεσία Γιώργου Λιβανού. Leonardo's Ring, το δακτυλίδι του Λεωνάρντο. Στο θέατρο Στούντιο Κυψέλη. Για κρατήσεις θέσεων 210-88-19-571. Leonardo's Ring, το δακτυλίδι του Λεωνάρντο. Λοιπόν, πάμε παιδιά, πολύ ωραία. Παιδιά, σχεδόν τελειώσαμε. Περάσαμε ωραία. Φανταστεί. Για να δούμε πώς έχουμε, Νίκο, τίποτα εδώ. Εσύ που έχεις αναλάβει σήμερα το chat. Λέω ντόπλα, πες τα ρε Γιάννη. Καθηγητής εγκληματίας, ωστόσο ο Γιάνναρος. Ωραία. Παιδιά, να ξεκινήσω από αριστερά, από μένα δεξιά, που βλέπετε εσείς στην οθόνη, που είναι ο Αντώνης, το πείθω πάλι Αντώνη. Καναράς. Μπράβο, Καναράς. Με προεξήσεις στον αέρα τώρα, όχι, τα ονόματα. Όπως είναι ο Γιάννης Καλαμάτας. Εδώ, δίπλα μου. Πιο εύκολο. Να ξεκινήσω λοιπόν από το... Γι' αυτό είπα τα επίθετα και μετά να πάω στον Νίκο. Πριν πάω στον Νίκο, λοιπόν, τελευταίος και
Επειδή τραγουδάει. Αντώνη, σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Μεγάλη μας τιμή, ας πούμε, τη χαρά που σε γνωρίσαμε. Να είσαι καλά, Αντώνη, να πηγαίνετε καλά, εύχομαι. Και αυτό να ξανοιχτεί σε κάτι το πολύ ωραίο και σαν όνειρα και σαν και σαν ανταπόδοση στους σκόπους που κάνετε και σε οτιδήποτε. Μα, Γιάννη, εύχομαι να φουντώσετε, να πάτε, να γίνετε εύρωστοι όπως είναι το σώμα σου. και εγώ θέλω να ευχαριστήσω που μας κάλεσε εδώ και πραγματικά και εγώ χαίρομαι που τα είπαμε. Αλήθεια, δηλαδή. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Να είσαι καλά. Πολύ όμορφο. Να είσαι καλά. Νίκο, αρχηγέ με την έννοια πια. Πρωτομιλήσα μαζί. Ρε Νίκο, πάρ' το σκορτήμα που έρχεται τα παιδιά, δώσ' τους, πες τους να γίνουμε φίλοι για να έρθω εδώ. Λοιπόν, Νίκος... Νίκος Μαρίνος. Μαρίνο, Νίκο μου, ναι. Νίκος Μαρίνος, λοιπόν, και Νίκο. Εύχομαι καλή, έτσι καλό δρόμο σε αυτό το όνειρο. Και βέβαια και στις δουλειές σας που παράλληλα κάνετε όλες σας καλές δουλειές να πηγαίνουν καλά. Να έχουν υγεία, να πηγαίνετε καλά και όποτε ετοιμάζετε κάτι καινούριο, να το φέρνετε εδώ, να τα λέμε. Ακριβώς και να ξέρετε. Να περάσουμε ωραία από σήμερα. Τέλεια και να ξέρετε ότι το ποδαρικό μας το κάνατε εσείς το πρώτο, το επίσημο. Έτσι, σε συνέντευξη διαδικτυακή και τηλεοπτική. Και ξέρεις, έχω ένα κολογούρι φοβερό. Το έχω αποδείξει με ονόματα που ήταν τότε. Μην πούμε τώρα παντέλα. Παίζετε σε ένα μουσικό όργανο. Ποτέ δεν μπορούσα. Ποτέ. Τα θέλαμε πολύ να σας είχαμε. Ναι. Είμαι από τους ανθρώπους έτσι που δεν κατάφερα ποτέ έτσι να είμαι κάπου εκεί καλός. Να είμαι καλά, ξέρεις, στην υιοθεσία. Στο γράψιμο γράφω πολύ καλά. Γράψιμο, δεν ξέρω, έχω γράψει 8 κεντρικά θέατρα, μη σενάρια. Αλλά σε πράγματα όλα δεν μπορούσα ποτέ να πάρω. Δηλαδή, αν μου δώσεις να κρατσουνίσω, δεν θα καταφέρω να κάνω ούτε ένα. Είναι στο μάθημα. Εδώ ο κύριος όμως είναι πολύ δυνατός να σας μάθει οτιδήποτε σε χρόνο τετέ. Θα τα βρούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς. Αύριο το βράδυ είμαστε 10.30 εδώ. Περάσαμε ωραία με τα παιδιά. Ήταν μια κουβέντα για πολλά πράγματα. Και όχι όλη την ώρα σας λέω μουσική, σας κουράζουμε τέτοια. Είπαμε τα ενδιαφέροντα, είπαμε τόσα πράγματα και πιστεύω πως πέρασαμε ωραία. 10.30 αύριο το βράδυ. Μπροστά στο κουνάκι να έρθουμε να κάνουμε φινάλε. Έλα φινάλε, έλα μπροστά μου. Έλα. Έλα μωρέ. Έλα να μην γίνει στο φινάλε. Έλα. Όπως ξεκίνησε με τη φωτογραφία, έτσι θα τελειώσει. Εκείνα τώρα που θα κάνω στάτη κονιά και συνεχίσει από μισή ώρα. Λοιπόν, εδώ μην νομίζει έτσι. Λοιπόν, για να πάει φινάλη λοιπόν η κονιά και να μας πει τίποτα κονιά. Είσαστε όλοι άψογοι. Λοιπόν, ωραία. Οπότε, πάμε για φινάλε. Ραντεβού από το βράδυ 10.30 παιδιά. Να είστε καλά και δεν θα παρακούμε τίποτα άλλο. Να έχουμε κουράγιο και αισιοδοξία και ο Θεός βοηθός. Γεια χαρά. Γεια σας παιδιά. Γεια παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ.